Μπορείς να πεις τρεις φορές δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. 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 Φάτε αρχίδιο μου, μαλακά. Zumbai, agomaya, zumbai, agomaya, zumbai, agomaya, agomaya, zumbai, agomaya, zumbai, agomaya, zumbai. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπάρα μας σήμερα. Τάσος Τρέγιας στα μικρόφωνα. Ο Μικη Μάου της εκπομπής λείπει. Ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ απουσιάζει. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι θα μπορούμε να μιλάμε ανθρώπινα. Θα μπορούμε να ακουγόμαστε ανθρώπινα. Δεν θα υπάρχουν οι γνωστές εντάσεις. Διότι η πολιτισμικότητα της Νεαπόλεως σήμερα θα αποδείξει ότι πραγματικά υπάρχει δίκιο σε αυτή τη ζωή. Κοντά μας σήμερα ο Στέλιος Παπαντονίου. Καλησπέρα. Έτσι, καλησπέρα Στελάκη. Ο αναπληρωματικός, έτσι, η πρώτη αλλαγή. Και η δεύτερη αλλαγή εδώ της ομάδας, ο Γιώργος Παναρέτου, κατά κόσμων μελισσοκόμους από την τηλεοπτική Μαρμίτα. Έχουμε πολλά να πούμε, πάρα πολλά να αναλύσουμε. Ιδίως μετά τα τελευταία γεγονότα που έγιναν στο Ρέντι με την εισβολή των οπαδών του Ολυμπιακού με κουκούλες που τραυμάτισαν 4 φίλους της Μπάγερ. Έχουμε Champions Link. Είχαν διακριτικά, γιατί αυτοί γράφουν στα site ότι δεν είχαν διακριτικά, λέει. Έτσι γράφουν. Περνούσαν απ' έξω, ξέρω εγώ, και προφανώς είδα φως και μπήκα. Νόμιζαν έχει προσφορές στο κυλικείο, ξέρω δηλαδή, εγώ. Δηλαδή στο Ρέντι μέσα, στο Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, Μπάγερ. Τι δηλαδή οπαδοί έπρεπε να ήταν, μήπως ήταν η Arsenal Μετεώρων, της Arsenal Μετεώρων. Ξέρω εγώ, αυτοί είναι πολλά βαζόνους τους. Μάλιστα. Φαντάσματα βλέπω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάντα παρέα με εσάς, εντάξει, με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές, γιατί πάνω απ' όλα είστε και εσείς μέλος και κομμάτι της εκπομπής. Πριν περάσουμε στα διαδικαστικά, τα καθημερινά της εκπομπής, να πούμε ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έκανε κακή εμφάνιση στην Ουγγαρία και δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε την Φάλκο Σομπατέλη. 76-66 τελικό σκορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στελιάνθρωπε. 76-66, όπως είπε ο αγαπητός Στέλιος, το σκορ. Κάκισο στην επίθεση. Υστέρησε και στα rebound, ιδίως στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο. Χωρίς κάποιο παίκτη ιδιαίτερα να είναι σε καλή μέρα. Με τα γνωστά πλέον, όπως όλοι έχουμε δει στα μάτς μέχρι τώρα, κενά διαστήματα που παρουσιάζει ο ΠΑΟ κατά την τέταρτη περίοδο, δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε την Ουγγρική Φάλκο Σομπατέλη. Και αν αυτό το ακουγόταν, ας πούμε, αυτή η είδηση το 1990, ας πούμε, το 1991, το 1989-92 κτλ, θα ερχόταν εδώ το ψυχιατρικό όχημα με την άσπρη ποδιά. Θα μας τη φορούσε ανάποδα και θα μας πήγαινε εκεί που πάει και το 27 το λεωφορείο. Έτσι. Στη Σταυροπόλεως, στο ψυχιατρίο, στον πρώτο όροφο, για μια ψυχιατρική εξέταση του ραδιοφωνικού παραγωγού. Γιατί δεν θα με πίστευε κανένας άμα έλεγα αυτή την είδηση εκείνη την εποχή με Μπάνε Πρέλεβιτς, με Τζον Κόρφα. Ήμουνα, θα τελείωσα. Με Λέβιξτον, με Μπάρλοου, με Μπέρι, με Σάβιτς, με παιχταράδες, κάτσε καλά. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για το μπάσκετ. Αν έχετε κάποια τοποθέτηση, θα τη δεχτώ. Αλλά όταν μια ομάδα στείνεται μέσα σε 10 ημέρες, ουσιαστικά μέσα στο Σεπτέμβριο, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν μπορείς να έχεις και υψηλές απαιτήσεις. Πάλι καλά, θα πω εγώ. Πάλι καλά που υπάρχουν και αυτά τα διαρκείας και όσο μπορεί να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ με αγορά διαρκείας και με εισιτήρια στα μάτς που τα δίνει, γιατί σας το επιδημίζω άλλη μία φορά, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ζει και αναπνέει μήνα το μήνα. Δηλαδή τον επόμενο μήνα μπορεί να μην υπάρχει αυτή η ομάδα, γιατί είναι χάλια τα οικονομικά του. Παρακαλώ. Για μένα ο υπέρτατος στόχος, το ξαναπίνει σωτηρία, τίποτα άλλο, καλός ή κακός, γιατί δεν έχει γηγενείς παίκτες, άρα σημαίνει ότι αυτοί μπορεί να τους τη βαρέσει αν δεν πληρωθούν και να σκόθουν να φύγουν. Γιατί είναι πιο, αν θέλεις, επαγγελματίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί πήγαμε φέτος να παίξουμε στην Ευρώπη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρω τι έσοδα φέρνουν. Δηλαδή, ούτε και δεν νομίζω και μέσω εβδομάδα ο κόσμος
Γιατί έχει και δουλειές, έχει το ένα, έχει το άλλο και τις ώρες που γίνονται, αν είναι ανοιχτή η αγορά κτλ. Δεν νομίζω να είναι εύκολο και για τον κόσμο να στηρίζει μεσοβδόμαδα. Γιατί πονάει καλός ή κακός ένας οπαδός να πηγαίνει Τρίτη και Σάββατο στο γήπεδο και να βλέπει αυτές τις εμφανίσεις. Τώρα δηλαδή, ας πούμε το Σάββατο, εγώ το λέω, θα κάτσω να δω το μάτς με τη Ρόδο. Εντάξει, είναι ένα μάτς το οποίο καλός ή κακός η ομάδα παλιά το κέρδιζε. Τώρα οι άλλοι οι οποίοι πέσανε πήραν άλλο αφημί του Χολαργού. Δηλαδή παίζουν ουσιαστικά με μια ομάδα που έπεσε και πήρε το αφημί του Χολαργού και θεωρείται τώρα πλέον καλύτερη από εμάς. Δεν κατάλαβα, δηλαδή θα ήθελα μια απάντηση από κάποιους γιατί ο ΠΑΟΚ επέλεξε να παίξει φέτος στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Εκτός αν μου πούν με νούμερα κτλ. Ότι βγαίνει, είναι κάποιο εξτρά έσοδο. Δεν έχει σχέση με τα οικονομικά. Στην τελευταία συνέντευξη τύπου που έκανε η διοίκηση, στην πρώτη ουσιαστικά που παρουσίασε το πλάνο της και το τι ανέλαβε και το τι θέλει να κάνει από εδώ και στο εξής, υπόθηκε, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιον, νομίζω τον κύριο Καρακούση, ότι ουσιαστικά ήταν, συμμετείχε ο ΠΑΟΚ στο Champions League για να δώσει κίνητρο στους Αμερικάνους που ήρθαν. Γιατί ο λόγος που ήρθαν αυτοί οι Αμερικάνοι που ήρθαν στο μπάσκετ ήταν η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για να κάνουν κάτι καλύτερο, κάποια καλύτερη μεταγραφή. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ναι, πιθανόν κάποιο μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ας πούμε, τα πάντα ήταν για να επωφεληθούν ως οικονομική απολαβή οι ξένοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό έχει βάση. Ναι, έχει βάση που, όντως. Που πληροφορούμαστε τώρα από τους Τέλειο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πληροφορία που δίνει. Έτσι. Γιατί για ποιο άλλο λόγο να έρθει ένας καθοσφαριστής σε μια διαλυμένη ουσιαστικά ομάδα που κακά τα ψέματα δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει. Και όπως είπε και ο Γιώργος, ο φετινός στόχος είναι η σωτηρία και η βελτίωση, και η βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων, παύλα συνθήκων, μέσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γι' αυτό αυτό το σωματείο που μας έχει δώσει ευρωπαϊκούς τίτλους, μας έχει κατεβάσει το Λευκοπύργο ούκο λίγες φορές, μας έχει δώσει πρωταθλήματα, κύπελα, Ελλάδος κτλ. Πρέπει να στηριχτεί πάση θυσία από όλους μας, έστω και με ένα δεκάευρο στα εντός έδρας μάτς, αν δεν μπορεί κάποιος να πάρει το διαρκείας, για να μπορέσει να υπάρξει. Να μπορέσουν οι διοικούντες στο μέλλον να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θα έχει όρεξη και θα έχει τη δυναμική και το κίνητρο να βάλει τα χρήματά του, να τα επενδύσει. Γιατί άμα γίνει μια σωστή κίνηση, άμα γίνει ένας σωστός προγραμματισμός από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την οικονομική άνεση, πιστεύω ότι και ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Δηλαδή, αν πάρει δύο καλούς παίκτες ο ΠΑΟΚ, θα ανοίξει η όρεξη του κόσμου. Σίγουρα. Για να επιστρέψει στο γήπεδο. Και θα δώσω τεκμηρίωση σε αυτό που λέω. Δείτε το παράδειγμα πριν από πολύ λίγα χρόνια στο Βόλι τι έγινε. Τι έγινε στο Βόλι. Που γέμισε το παλατάκι με 10.000 φίλους του ΠΑΟΚ εντός γηπέδου και κανένα 2.000 ήταν απ' έξω στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ναι. Τη θυμάστε αυτή τη χρονιά. Βέβαια. Πόσο έχει, 2-3 χρόνια έχει. Παραπάνω δεν έχει. Όταν ξεκινήσαμε. 3 χρόνια, 4 παραπάνω δεν έχει. 3-4. Ξαφνικά από την. Ναι, βέβαια. Τι θέλει ο κόσμος. Από την αφάνεια ουσιαστικά. Τι θέλει ο κόσμος. Να μπορέσει να κοντράρει αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πώς μπορεί να κοντράρει τον Παναθηναϊκό μπασκετικά. Εδώ, στην πτωχευμένη μπασκετικά από παίκτες και οικονομικά Θεσσαλονίκη. Αν αναλάβει ένας μεγαλοπαιδητής, ο οποίος θα έχει την όρεξη να βάλει για ένα μικρό χρονικό διάστημα το κεφάλαιό του στον ΠΑΟΚ και να το πάρει επί τρία. Γιατί όταν θα ξεκινήσουν και θα έρχονται οι παιχταράδες και θα κερδίσεις και θα ξεκινάς και θα κάνεις νίκη με τον Παναθηναϊκό, νίκη με τον Ολυμπιακό, νίκη με την ΑΕΚ, με τον Άρη κτλ. Να δεις πως γεμίζει το παλατάκι 7 και 8 χιλιάδες. Όχι μόνο αυτό, πουλάνε φανέλες, εκδρομές, ο κόσμος θα φωνάζει, νέοι χορηγοί, όλα. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ, το ξέρω τώρα θα ακουστεί άσχημο στους αυτοκράτορες, κλειδοκράτορες και γενικώς αυτούς τέλος πάντων. Είναι η τελευταία ομάδα. Ναι, η τελευταία ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει πάει πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Στον ΠΑΟΚ σταμάτησε το πρωτάθλημα, το τελευταίο πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης ήρθε στην ομάδα. Πες, θυμάσαι χρονολογία. Το 92. Το 92 και το 99 πήρε κύπελο. Και το 92 δεν είχε πάρει κύπελο. Το 99. Το 99 είχε πάρει κύπελο. Το 99 πήρε κύπελο και το 92 πήρε πρωτάθλημα. Εντάξει, ο Άρης είχε πάρει ένα κύπελο το 2005, αν πούμε, τα κύπελα. Ναι. Είναι η τελευταία ομάδα που πήρε τίτλο. Βέβαια, αλλά πρωτάθλημα ήμασταν εμείς οι τελευταίοι. Να πούμε και το άλλο, μιας και μιλάμε για μπάσκετ και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που έφερε ευρωπαϊκή κούπα, ευρωπαϊκό τίτλο, πανευρωπαϊκό τίτλο μάλλον, στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, ο Άρης βέβαια έπαιζε ανελιπώς κάποιες χρονιές στα Final Four, στο Μόναχο, στα αυτά τέλος πάντων κτλ. Βέβαια υπήρχαν κηδείες κάθε Πέμπτη βράδυ. Λέει όλοι, στυνόμασταν λέει για να δούμε το μεγάλο Άρη και βλέπαμε φάπε. Φαπ, 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 φαπ. Ακουγόταν να πούμε καρπαζιά
από εδώ που είμαστε να πούμε στη Λέω του Σοφού μέχρι τη Χαλκιδόνα. Δηλαδή είχε καταντήσει ο Αλέκο Τζανετάκος να πούμε του μπάσκετ της Ευρώπης. Εντάξει, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, στο Champions League, έτσι είχε καταντήσει ο Άρης τότε στα Final Four από Φάπα σε Καρπαζιά. Από Καρπαζιά σε Φάπα και η Φάπα φαπ πήγαινε σύννεφο. Έτσι. Και ως λύτρωση για την πόλη, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, ως λύτρωση για την πόλη και διαφήμιση για τη Θεσσαλονίκη μας, ήρθε το πρώτο πανευρωπαϊκό κύπελο στην πόλη μας το 1991, αν δεν απατώμε, ναι. Με την κατάκτηση επί της Σαραγώσα, ήμουνα παρόν στο Parti Noir. Εντάξει, στη Γενέβη. Εκεί που δεν θέλω να σας πω τι έγινε με τους κάγκουρες, θα πέσουμε κάτω από τα γέλια. Έτσι. Θα πω στο διάλειμμα, δεν είναι για αέρα. Έτσι, σωστά. Εντάξει. Ένα θα σας πω μόνο, ότι απ' έξω είχε παγοδρόμιο και λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς, είχε μέσα γύρω στις 20-25 κοπελίτσες, οι οποίες με λαμπάντα και πολύ κοντά φουστανάκια, αυτά που φοράνε δηλαδή αυτές που κάνουν το πάγο, φορούσαν και παγοπέδιλα. Και είχαν το ένα το πόδι σηκωμένο, το άλλο το έκαναν κατακόρυφο προς τα πάνω. Και η Μάο Μάο, η Κουκουρούκου, ήμασταν απ' έξω δύο μέρες. Ταξιδεύαμε τώρα από τη Θεσσαλονίκη και περνούσαμε τότε την παλιά Ιουγκοσλαβία. Ναι, παλιά όλη η Ιουγκοσλαβία. Που έδινε σε ο οδηγός δίπλα. Είχε μία κούτα μεγάλη, και τότε δεν είχε τα ελαφριά τα τσιγάρα. Νόμιμα κανονικά, Μάλμπορο με σφραγίδα, ωραία. Με κούτες. Είχε και δολάρια και ουίσκια. Δηλαδή κάθε 50-100 χιλιόμετρα ερχόταν ο Γιώργος με το ζάσταβο το 600, το άσπρο. Του λέω: δεν τα πρόλαβες εσύ. Σαν πιο, το μισό κατσαριδάκι από το φαβέ, φαντάσου. Ναι, κατάλαβα τώρα. Ναι. Δηλαδή ο Μπουγάτσας είναι πιο ψηλός από το ζάσταβα της Ιουγκοσλαβίας εκείνης εποχής. Με κατάλαβες. Ερχόταν ο Γιώργος, σε έκανε σινιάλο, έβγαζε κάτι αυτά που προσγειώνουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Τι είναι αυτό, ρε. Ναι, εμείς είμαστε και καλά τώρα, ξέρεις, μέσα, ναι, μπράβο. Γινόταν του Ιράκ, να πούμε, το κάγκελο εκεί πέρα. Μας σταματούσε, τι έγινε, τι φρενάρεις πάλι, λέει, πάλι αυτό μπλόκο, πάλι αυτό, πάρε μια κούτα τσιγάρα, πάρε ένα μπουκάλι ουίσκι, πάρε και δολάρι. Μέχρι να περάσουμε την Ιουγκοσλαβία, μας είχαν φύγει τα λεφτά όλα. Με κατάλαβες. Και αγανακτισμένοι και σκασμένοι τώρα, δύο μέρες ταξίδι. Με όλα αυτά τα πέρα. Περάσαμε μετά με το αυτό, πήγαμε Βόρειο Ιταλία απέναντι. Από πού είχαμε πάει, δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι, είχαμε πάει μετά από Μπρέσια Αόστα. Μπήκαμε λίγο στις Γαλλικές Άλπες, εκεί ένα τούνελ που έχει 14 χιλιόμετρα. Περάσαμε ίσα-ίσα λίγο στα σύνορα της Γαλλίας. Καπάκι μπήκαμε Ελβετία, φτάσαμε Λοζάνη. Διανυκτέρευση ένα βράδυ Λοζάνη. Και μετά Γενέβη, εκεί που μας φάγανε τα εισιτήρια, έτσι. Μας φάγανε τα εισιτήρια πληρωμένα 6.000 δραχμές. 6.000 δραχμές. Το είχαμε πληρώσει το εισιτήριο από εδώ, δεν θέλω να πω το πρακτορείο. Το κατάλαβε το πρακτορείο το λάθος που έκανε, γιατί ήρθε ένα πούλμαν μείον. Δύο πούλμαν πήγαν, ένα γύρισε. Κατάλαβες. Και είχαμε την περιπέτεια. Δεν θα επεκταθούμε όμως άλλο, γιατί θα περάσει η ώρα με αυτές τις ιστορίες, θα πούμε κανένα βραδάκι και αυτό θέλει να κυκλοφορεί και λίγο αλκοόλ. Έτσι μέσα μας και σε εμάς και στους ακροατές, για να είναι και το χαμόγελο λίγο μέχρι τα αυτιά. Εντάξει, λίγο όμως, εντάξει, έτσι να μια ιδέα για να χαλαρώσει. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά. Τι βλέπεις εκεί? Εγώ τα κορίτσια. Τα κορίτσια. Και εγώ ακολουθώ τακτική. Δεν πιστεύω να με λερώσετε τίποτα στα γελιά, έτσι εδώ. Όχι, τίποτα, εγώ να το. Τα σάλια σας. Πέθανα. Αυτό εδώ. Ναι, τρελαμένος. Αυτό ρε φίλε κοντοσούλε το κάνεις εσύ. Τρελαίνομαι. Φρυδάρες, για ίσιο φρύδι στη γυναίκα είμαι άρρωστο. Τι ίσιο φρύδι ρε φίλε, σαν το Κωνσταντίνο Καραμαλή τον παππού είναι. Γουστάρω φρύδι στη γυναίκα, γουστάρω έτσι αυτό. Είναι... Και καταρχήν να πούμε λίγο για τη συγκεκριμένη εκπομπή, ναι. Ότι σε σχέση με πέρσι έχει απομοντελοποιηθεί. Πώς λέγεται, Τζούνο μου του, πώς λέγεται, σαν το, μπανίο, σαν το ναι, Βόλο, ακριβώς. Που νου σου, μου θυμίζει το Παπα-Νικολάου ρε, πάνω έτσι, γράφει από γούνου σου, που νου σου, πώς λέγεται, πόσο νου λέγεται ο Μπέλος. Ο Μπέος, ρε. Έτσι, πόσο λέει. Το πούσου νου, ρε. Πούσου νου, κάτι είναι ο Πανιόνιος. Πανιόνιος, νομίζω. Όχι, ρε. Χρήστο, πώς λέγεται, ρε, ο Βόλος. Νου πουσού, άμπραβο. Αυτή είναι. Νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Άμπραβο, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Εμείς το λέμε στα αγγλικά, το football club, νου πουσού, γι' αυτό. Ναι, εσύ. Ποια σ' αρέσει από αυτές? Κοίταξε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ελευθερία. Ποια ελευθερία? Είναι αυτή που με είπε ότι είναι κοντοσούλη. Αυτή εδώ. Ναι. Πολύ ψεύτικη είναι, φίλε. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Σαν παχιά χαραμάδα είναι αυτή. Ναι, μ' αρέσει πολύ, γιατί ορμάει στις άλλες.
σ' αρέσει ο χαρακτήρα. Ναι, σαν γυναίκα, ποια σ' αρέσει, η Σπυρούλα. Η Σπυρούλα, μάλιστα. Σπυρούλα, έχει το τεσάρι, ναι, τεσάρι το πινάκι, ναι, ε. Ναι, τεσάρι. Έχει δυνατά. Τι δυνατά. Και από την πεντάδα τη φωτιά μου αρέσει φυσικά και η Ανούλα, εντάξει. Ποια είναι η Ανούλα? Μια. Του χιονιά. Όχι, μια έτσι. Μάλιστα. Δεν τα βλέπω αυτά, ρε φίλε. Δεν τα βλέπω αυτά, ρε φίλε. Εσεί που είστε ελεύθεροι. Όχι, εσύ που είσαι παντρεμένος πρέπει να τα βλέπεις αυτά κανονικά. Εγώ καταρχήν δεν έχω χρόνο. Είμαστε εδώ στην εκπομπή. Αλλά και να είχα, δεν θα έβλεπα αυτά εδώ πέρα, φίλε. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει το show φέτος γιατί έχει απομοντελοποιηθεί. Δηλαδή έχει μεν πιο άσχημες γυναίκες από πέρσι, αλλά είναι πιο καθημερινές. Έχει και Νταβαντούρι μπόλικο όμως. Ναι, εντάξει. Δηλαδή έχει ίντρικα, έχει το κάτι τέτοιο. Αυτά, αν δεν έχουν τώρα αυτά εδώ, δεν θα τα βλέπε κανένα. Εντάξει, πέρσι δεν είχε και τόσο. Τι λέμε όμως. Πάντως αυτό που μου αρέσει. Αυτό που μου αρέσει. Παίζει. Πάω πόλος με 20.000 κομμάτια και εμείς λέμε. Όλα πρέπει να τα λέμε. Αυτό που μου αρέσει, έτσι λίγο που το είδα, είναι ότι. Πώς την ελευθερία αυτή. Ναι. Αυτή είναι μεγάλη πονήρο. Αυτή το παίζει αγαθό, ξέρω εγώ. Αγαθιάρα, ότι είμαι νιάου νιάου και θα τις φάει όλες λάχανο, να ξέρεις. Ήδη την πήρα γραμμή 2-3 τσαούσες. Που είναι περπατημένες και μπήκανε μέσα. Και να ξέρεις τώρα, η ελευθερία θα είναι ο ΠΑΟΚ του πρωταθλήματος και όλες οι άλλες θα είναι από κάτω, θα τον ακολουθούν, να μην ξέρεις. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πολλά θέματα. Ναι, να πούμε λίγο τα διαφημιστικά, έτσι, μηνύματα που έχουμε να στείλουμε. Κοντά μας το πορκί το ψητοπολείο. Αθλητικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρετικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, παντσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε το πορκίτο? Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίο είναι αυτή, Χριστό, να ξέρεις. Δελιβεριά, παραγγέλουμε δηλαδή για τους βλάχους που δεν κατάλαβαν τι είναι η δελιβεριά, στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% από το πορκίτο σε κάθε παραγγελία σας. Εδώ και η Mazda Αμανατίδης. Εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα. Εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Μανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Παπάφη 205 2310 924 931 τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ είναι και η ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Ο φίλος μας ο Βασίλης με τον εκπληκτικό χώρο που έχει δημιουργήσει αυτός και το επιτελείο του, με θέα όλη την παραλία της πόλης στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς, κυριολεκτικά δίπλα από το κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαρασινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο! Έχω και γαύρο έχω! Ολόφρεσκα ψάρια, γαριδάρες, κούκλες και τα special αχνηστά μύδια μας. Και τι προσέχουμε στα μύδια, κύριοι? Την τριχούλα. Αφαιρούμε πάντα την τριχούλα από το μύδι, το κάνουμε φεγγαράκι, φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, και μετά παίρνουμε το κέλυφος, Γιώργο μου, βάζουμε λίγο ζουμάκι με την καυτερούλα μέσα, βάζουμε λεμονάκι. Και το μυδάκι μέσα στο κέλυφος, λεμονάκι, αλατάκι, πιπεράκι και... Έτσι ακριβώς. You were on fire, my man. Έτσι, my man. Και το καταπίνουμε. Φυσικά μπορούμε να το φάμε με διάφορους τρόπους. Το μύδι τρώγεται και μυδοπίλαφο και τηγανιτό και σαγανάκι. Έχει πάρα πολλές επιλογές το μύδι. Τα μύδια γενικώς. Λοιπόν, απογευθείτε στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες. Πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ο Καρεκλάς έχει ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Βρίσκεται στη Θεμιστοκλής Οφούλη 76 δίπλα από το ΣΑΡΚ. Στην Καλαμαριά, τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε και πάρτε εγκαίρως το 2310-413-230, 2310-413-230. Οι υπόλοιποι φίλοι καλοί υποστηρικτές θα ακουστούν στο επόμενο break. Να πούμε, για να κάνω μια ανανέωση εδώ, γιατί μου δείχνει 1-2, είναι αλήθεια, 2-2 τώρα. Σαχτάρ, Ντόνετσκ, Δυναμό Ζάγκρεπ, 2-2 μόλις τώρα, προηγήθηκε η Σαχτάρ με 1-0, το γύρισε η Δυναμό Ζάγκρεπ με 1-2 και μόλις τώρα στο 76 με 77 η Σαχτάρ ισοφαρίζει
έχει άλλα 13 λεπτά καθαρού χρόνου τουλάχιστον, σύν τις καθυστερήσεις, δηλαδή κάνα 17 λεπτό να πάρει τον Άσο και να χαρίσει σε όσους επέλεξαν. Το 1,60 στον ΟΠΑΠ, 3,50 το Χ αυτή τη στιγμή και 4,85 η διπλούρα. Η Ατλέτικο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, μόλις τώρα, ωρε στόμα ρε φίλε, ωρε Βαγγελίτσα, 1-0. Σε ένα πολύ κακό μάτς. Δηλαδή άκουγα που έλεγαν ότι δεν γίνονταν φάση ούτε με αίτηση. Ναι, 1-0 μόλις τώρα η Ατλέτικο, όχι η Ατλέτικο, αυτή είναι άλλη η Ατλέτικο. Δεν βρίσκεται στη Μαδρίτη, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται, έτσι δεν είναι. Έτσι. Στις 10 η ώρα έχουμε και θα πάμε στο break. Χρήστο μου, Χρήστος Κιώσης, εδώ, ο ηχογλύφτης της σημερινής εκπομπής. 10 η ώρα έχουμε Γαλατασαράι Ρεάλ Μαδρίτης. Θα τα συζητήσουμε λίγο τα ματσάκια, αν θέλετε, ανά την επιστροφή μας. Έλα, μην πετάξω. Αν χάσει η Ρεάλ, φεύγει και ο Ζιντάν, από ό,τι λένε, με τον Μουρίνε να είναι ο. Στο καλό. Στο καλό, γιατί την έχει ξεφτυλίσει τον τελευταίο καιρό τη Ρεάλ. Club Brez Paris Saint-Germain. Ολυμπιακός Μπάγερ, Τότεναμ Ερυθρός Αστέρας, Manchester City Αταλάντα. Λέτε να έχουμε καμία έκπληξη εδώ από τους Ιταλούς. Για μισό λεπτό. Βλέπω τώρα το ποσοστό που δίνουν για την Τότεναμ. Τότεναμ δεν πάει καθόλου καλά. Ναι, όντως. Και Γιουβέντους Λοκομοτίβ Μόσχας. Πόσα είναι, 2-4. Αυτή είναι η εξάδα, ναι, των ματς των 10. Θα σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για όλες τις μεταβολές των σκορ. Για το Champions League και φυσικά νομίζω ότι θα έχουμε αρκετή δουλειά στο Καραϊσκάκης. Ναι. Εντάξει, εκεί που νομίζω ότι οι μεγάλοι της Μπάγερ θα παίξουν και για το ξύλο που έφαγαν οι οπαδοί στου Ρέντι λίγες ώρες πριν με την μπούκα που έκαναν οι χούλιγκαν στο Ρέντι μέσα. Γύρω στα 60-70 άτομα την έπεσαν σε κάτι συμπέθερους, σε κάτι θείους. Ο παδός της Μπάγερ, μάλιστα είδαμε πολλούς ματωμένους από ό,τι με λένε τα παιδιά εδώ πέρα. Έτσι. Κοίταξε. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου η είδηση. Ακριβώς. Άλλη μια παγκόσμια ξεφτύλα από κάποιους κυρίους εκεί στο Ρέντι. Να δούμε και ποιοι είναι, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να παραιτηθεί κανένας εισαγγελέας. Τρίτη παρέτηση είχαμε στον Ουρουάν. Τα πάντα όλα. Και φυσικά έχουμε πολλά θέματα, γιατί θα ακούσετε και ένα ηχητικό από αυτή την εκπομπή Ντροπή στην τηλεόραση. Που προκαλεί τη βία με τον Τάκη Τσουκαλά και το άλλο το χαζοχαρούμενο, τον κουμπάρο του εκεί πέρα, τον Άκη, πώς το λένε. Εντάξει, θα ακούσετε ένα προκλητικότατο βιντεάκι ενός λεπτού πώς απειλούν ποδοσφαιριστή του Όφη. Εντάξει, και ποια θα είναι η συνέχεια. Θα μας τους καλέσει και ο κύριος Αυγενάκης. Θα τα πούμε λίγο μετά το διάλειμμα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες. Σε τρία λεπτά θα ξαναπούμε. Θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες στο 23-10-287 και 3-8. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 Τροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε. Ερχόμαστε και ξεκινάμε πάλι τα θεματάκια μας. Έτσι, διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Στέλιος Παπαντονίου, Γιώργος Παναρέτου, ο καλός μας φίλος, ο Μέλης ο Κόμος, όπως τον ξέρετε. Από την τηλεοπτική Μαρμίτα, ο Στέλιος Παπαντονίου δεν είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη του ασπρόμαυρου site PAOK Day, το οποίο το φροντίζει καθημερινά για την ενημέρωσή σας και. Συγχαρητήρια προσωπικά από μένα στο Στέλιο, γιατί πολύ καλή δουλειά που κάνει και το επιτελείο του, έτσι. Και το διαβάζω. Είναι ο Μπίρμπας μέσα. Ο Πάσπας. Ποιος? Μπίρμπα τον έλεγα, εγώ τον έλεγα στην εκπομπή. Το παιδί που ήταν στην προηγούμενη εκπομπή. Όταν κάνατε. Ναι, κατάλαβα. Μοιάζεται με τα μουσια. Ναι, κατάλαβα. Σαν τον Αλιμπαμπά είστε. Τον Μπίρμπας τον έβγαλε ως Ρίγος, ξέρεις. Πάσπας λέγεται κανονικά, αλλά. Μπίρμπα τον έλεγα. Πώς βγήκε ακριβώς όμως, δεν θυμάμαι. Ένα Μπίρμπα. Συνδέκος Γιώργαρας, δεν παίζεται. Λοιπόν, κοντά μας είναι και το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανση στο Κλικίδι Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα. Δηλαδή, πας με το αυτοκίνητό σου, γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου, βάζεις ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα. Όχι μια φορά την εβδομάδα που γίνεται αλλού. Λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου. 2.25 στην Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των μετεωρών. Επίσης, μπορείς
να αλλάζεις τα λάδια σου, μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά στο όχημά σου και τεράστια γκάμα από ξουσάρ αυτοκινήτων. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλής. Σημειώστε το γιατί θα σας χρειαστεί τις επόμενες ημέρες στο 2310-611-256 και ο φίλος μας ο Ισαάκ έρχεται με τη VTR του και σας γεμίζει τις εξαμηνές σας σε χρόνο ρεκόρ 2310-611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση, το μότο της επιχείρησης. Κομμωτήριο ανανέωση, κουρεύσε μόνο με 5 βουλάκια, να το τονίσουμε. Καλά ακούσατε παιδιά, μην κοιτάτε περίεργα. 5 ευρώ. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε στο κομμωτήριο ανανέωση να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες κομμωτικής, όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 225 και αυτοκατάστημα στη Νεάπολη και αυτό δίπλα το γεφυράκι των Μετεωρών. 2310, σημείωσε το τηλέφωνο 616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά από τη φίλη μας την Pop. Αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής μας. Πάμε λίγο στα θεματάκια μας. Τι θέλεις να πεις, τι θυμάσαι? Ναι, ήθελα να πω ότι η Bayer είναι γεγονός, μας έχει χαρίσει μία από τις πιο αγαπημένες εκπομπές στη Μαρμίτα. Τότε με το συμπολίτη. Στο 6-0. Στο 6-0. Bayer Nares 6-0. Ναι, που πήγαιναν και με τη λογική ότι θα μπορούσαν να περάσουν και θα μείνουν έξω η Bayer, έτσι, γιατί η Bayer δεν τα πήγαινε καλά στους υπόλοιπους αγώνες. Ξέρω εγώ, αυτό που δικαιούταν να περάσει η ομάδα της πόλης που δικαιούταν να περάσει με την Bayer ήταν ο ΠΑΟΚ. Όταν ο Βρωμοάγγλος διαιτητής, μέσα στο 83 νομίζω, ήταν 1983, διέταξε τρεις φορές την επανάληψη ενός πέναλτι που το έπιασε ο Μπλάντερ Φορτούλα. Ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας κατ' εμέ που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Ο Μπλάντερ Φορτούλα. Έτσι λεγότανε. Γιουγκοσλάβος νομίζω, από την παλιά Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Νομίζω ότι ήταν Γιουγκοσλάβος ο Μπλάντερ Φορτούλα. Αν δεν απατώ. Έπιασε τρεις φορές το πέναλτι. Και το διέταζε επανάληψη. Ο άλλος μέχρι να μπει το γκολ. Μέχρι να μπει, μπράβο. Εντάξει. Τότε νομίζω είχε κάνει ντεπούτο ο Μαλιούφας. Μπράβο, ναι. Ο Μαλιούφας. Που είχε χάσει ο Θαμανάκης. Θαμανάκης είχε χάσει το πέναλτι το ένα και ο Μαλιούφας έχασε το άλλο, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Τότε έπαιζαν οι Ιωσιφίδης μέσα, Δαμανάκης, Κουστίκος. Δημόπουλος. Αν δεν το θυμάμαι. Ήμουν πιτσιρικάς 13 χρονών ήμουν. Εντάξει, αυτά είναι τα μάτια τα οποία ουσιαστικά χτίζει στην ευρωπαϊκή σου ιστορία. Ναι. Όπως είπες και εσύ, τότε στην τηλεοπτική Μαρμίτα στο Bayer Nares 6-0 είχε γίνει πολύ γέλιο και πέσει. Ήταν ο Μπουγάτσας με το Ντρούλινγκ και εμένα, επειδή ο Πάουκ μια χρονιά είχαν βγει αυτή η Ευρώπη και εμείς νομίζω δεν είχαμε βγει, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Μου φέρανε το καλοκαίρι τις τελευταίες εκπομπές. Πίτσες. Όχι. Πρώτα μου φέρανε πίτσα μια χρονιά, την άλλη χρονιά μου φέρανε κουβαδάκι, τζουγκράνα, φτιαράκι για να παίζω στην άμμο, να βλέπω τον Άρη στην Ευρώπη, ας πούμε, κατάλαβες. Και τους την είχα στημένη, ρε παιδί μου. Είναι λοκουφάρες, φάγατε τώρα 6 γκολ. Και πήγα, τους έφερα λουκάνικα, μια εξάδα λουκάνικα, τα λουκατόνικ τότε που λέγαμε να πούμε. Από τον Εξαπλάτανο η Μαθίας και 6 μπύρες. Δηλαδή, ό,τι αντικείμενο υπήρχε ήταν στο νούμερο 6. Εντάξει, δηλαδή αξιάγασες εκπομπές τότε με πολύ γέλιο, με εκρήξεις Μπουγάτσα και φυσικά τις αντιδράσεις του συμπαραγωγού τώρα εδώ πέρα, του Ζάχου. Έτσι, σκουφάκια τότε με γυαλιά ο Ζάχος. Ναι. Εγώ θυμάμαι που τους έλεγα. Συγγνώμη. Την πρώτη φορά που τον είδα χωρίς σκουφάκι μου κακοφάνηκε. Λέω, ρε φίλε, κάτι λείπει. Νόμιζα ότι ήταν ο Βέλεθ. Εγώ θυμάμαι τους έλεγα τους υφισταμένους μου τότε στη δουλειά όταν κάνα κανένα λάθος. Λέω 6 φορές, λέω, σας το παλαιό, δεν το καταλάβατε. Και τέτοια φάση. Ήταν γενικά πολύ, πολύ πλάκα. Έτσι. Είχαμε βάλει το νούμερο 6 από τα ζουζούνια. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω πώς φάνηκε, παιδιά, πάντως ότι σε εκείνη τη χρονιά ότι οι Αριανοί είχαν να βγουν πάρα πολλά χρόνια Ευρώπη. Ήτανε όταν βγήκανε το 2000, δεν θυμάμαι πότε ήταν στην Μαρμίτα που βγήκαν αυτή η Ευρώπη, το 19, και ήρθαν παιδιά, έσκασε και μήνυμα, και ήρθαν παιδιά στην εκπομπή για να δείξουν ότι βγήκαν Ευρώπη με διαβατήριο. Και του στέλνει ένας ακροατής μήνυμα και λέει: άρε, πώς έχετε, φαίνεται ότι έχετε να ταξιδέψετε στην Ευρώπη από το 90, φεύγα τότε με την Κατοβίτσε. Έχω καταργηθεί πλέον. Βγαίνει και με ταυτότητα στην Ευρώπη. Εδώ έφερνε ο Μπουγάτσας, έφερνε κάδρο. Κάδρο. Αυτό μεγάλο κάδρο με το Μπάγεβιτς φωτογραφία. Ναι. Που τότε ήταν στον Άρη. Ναι. Και μετά από τρεις αγωνιστικές. Βρωμοσέρβε, να φύγει. Καρκίνο θα βγάλουμε. Όχι, το καρκίνο θα βγάλουμε το άλλο, νομίζω το είναι.
εντάξει, το συγκεκριμένη ατάκα, αλλά χρησιμοποιούσε, το χρησιμοποιούσε πολλές φορές ο Μουγιάτσας, αλλά εκείνο έμεινε γιατί εκείνο παίχτηκε στο YouTube. Σωστό, ναι. Εγώ τώρα που ήμουν 5 χρόνια στην εκπομπή, ο Βράνκοβιτς το χρησιμοποιούσε πολύ αυτό στο Στόγια. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή 23-10-287 και 3 οχταράκια. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Γιώργο, Στέλιο. Καλησπέρα, καλώς το Πορκίτο από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε άσχημα για άλλο ήθελα να πάρω, αλλά με αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός, τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή, τους έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Δέρνουν, σκοτώνουν, ό,τι θέλεις κάνουν, δεν τους αγγίζει κανένας. Μια μέρα ακόμα στο πάρκο. Δηλαδή, στις ειδήσεις περνάει στα ψηλά, στα μανταλάκια και να σου πω κάτι, τουλάχιστον από εμάς υπάρχει και λίγο κριτική. Δεν μπορώ να καταλάβω, οι πράσινες εφημερίδες και οι κίτρινες εφημερίδες, πώς δεν τους κρεμάς τα μανταλάκια την άλλη μέρα, παιδιά. Τι πράγμα, τι χούντα είναι αυτή, ρε παιδιά. Δηλαδή, ένα πράγμα απίθανο. Φανταστείτε τώρα να το έκανε κάποια άλλη ομάδα πλην του Ολυμπιακού. Μιλάμε μέχρι και για υποβοβασμό θα ήταν, έτσι. Θα μιλούσαν με τα χειρότερα. Και τώρα εδώ πέρα διακόψαν το παιχνίδι, τραυματίες εκεί, επιτεθήκαν τώρα σε 19χρονους, ρε. Σε παππούδες, σε συνταξιούχους που πήγαν να δούνε το εγγόνι τους. Ποιος νομίζει πήγε να παρακολουθήσει την ΚΑΠΑ 19. Πήγε κανένας... Βλέπω εικόνες. Φιλαθλός. Οι οικογένειές τους πήγαν και πήγαν και τους πήγανε. Σαρδελάζουμε έπιες ρε. Άκου λέγω, βλέπω εικόνες εδώ στο ίντερνετ και εγώ και τα παιδιά. Έχουν αερόπαλα, είναι κρανιοφόροι, φοράνε διακριτικά του Ολυμπιακού, φόρμες, μπλούζες, σκουφάκια και τέτοια. Ναι, όχι, όχι, και διακριτικά του Ολυμπιακού στις φωτογραφίες. Ο άλλος κατά αερόπαλο και έχει ένα-δύο ματωμένα πρόσωπα μέσα στα αίματα από οπαδούς της Μπάγκερ. Εδώ βλέπω ο απόλυτος διασυρμός, λέει. Το έχουν γράψει όλες οι εφημερίδες της Ευρώπης. Όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει. Και να αναφέρουμε ότι οι εφημερίδες λένε εδώ ότι δεν υπήρξαν συλλήψεις. Δεν υπήρξαν συλλήψεις. Φυσιολογικό. Πού το περίεργο ήταν. Υπάρχει περίπτωση να συλληφθεί κάποιος οπαδός του Ολυμπιακού. Εδώ ρε εσύ φίλε Τάσο, τους αστυνομικούς που και το τι έγινε με τον Τζίλο το ήξερε και η Κουτσή Μαρία, το ήξερε η αστυνομία και περιμέναμε 1,5 μήνα να δούμε κάποια σύλληψη, κάτι να γίνει. Και πέρασε στον πάη. Ο άλλος παραδόθηκε μόνος και τον αφήσανε ελεύθερο. Που πήγε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Και μετά μου λες, πώς θα σφυρίξει, ρε φίλε, ο επόμενος διαιτητής, όταν ξέρει ότι είναι στο απειρόβλητο αυτός που τον απειλεί. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό έχουμε λέμε δηλαδή... ξένους διαιτητές παντού. Και στο εντός αγωνιστικών χώρων και στο μάρ. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει δίκιο, ναι. Εκεί που δεν τους δίνω δίκιο τους διαιτητές είναι όταν φτάνουν στον Ολυμπιακό, α ζητήσουν όλοι μαζί. Ενιαία, αφού έχουν έναν ενιαίο σύλλογο και μια φωνή, εξαίρεση από όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Να πούνε, δεν παίζουμε τον Ολυμπιακό. Αν θέλουν να δείξουν ότι όντως είναι τρομοκρατημένοι, ας το πούνε να τους παραδεχτώ. Να πω μπράβο σας ρε παιδιά, μαγιά σας, σαν σύλλογος, να πούνε κύριοι, όποιος παίζει τον Ολυμπιακό, καίγονται φούρνοι, σκάνε λάστιχα, δέρνονται τζίλι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Φοβόμαστε. Από τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να τους προστατέψει, έτσι είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να τους προστατέψει, το έχει αποδείξει. Περίτρανα με την περίπτωση του Τζίλου, οι οποίοι δεν έχουν καν καταδικαστεί. Δεν υπάρχει καν δικογραφία. Δηλαδή έχει περάσει τα ψηλά. Ας το πούνε έτσι, ας έχουν μαγιά να το πούνε λοιπόν ότι φοβόμαστε να σφυρίξουμε το Ολυμπιακό, να βλέπουν το Ολυμπιακό μόνο με ξένους διαιτητές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω, Θόδωρε, ότι παραιτήθηκε και τρίτος εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση του Νουρουάν. Αν δεν απατώνει. Φυσικά, είναι η μόνη υπόθεση σε κρεμονική. Νομίζω και ο τρίτος παραιτήθηκε. Λογικό δεν είναι. Και σένα μα έρθω ρε φίλε και σου πω Τάσο τι κάνει η κόρη σου ας πούμε εκεί που πίνει κάθε μέρα καφέ στη Ροτόντα εσύ τι θα πεις. Τι θα πω. Παράδειγμα έτσι. Γεια σας. Φεύγω στην Ανταρκτική πάω να σπάω πάγους. Τι θα πω ρε φίλε όταν βλέπεις και υπάρχει τρομοκρατία τι να κάνει δηλαδή κι ο άλλος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να παρέμβει το κράτος. Θα πεις ποιο κράτος. Ποιο κράτος. Να σου πω κάτι. Ο εφέτης, φίλε Τάσο, φίλε Γιώργο, για και Στέλιο, για θυμίστε μου, αυτός ο εφέτης τώρα που έφαγε καμπάνα, γιατί αθώωσε τον Ολυμπιακό, αυτός δεν ήταν που ευθαρσός δήλωσε ότι τον αθώωσα γιατί είμαι φανατικός φίλαθλος του Ολυμπιακού και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν το ξέρω. Και πέρασε έτσι το απειρόβλητο. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρετε αυτό, για ψάξτε το λίγο να δείτε. Ναι, αλλά το διαβάζω, ναι, το έχω διαβάσει αυτό που λες, αλλά
Δεν το... Μα αυτή είναι η ετοιμογωγή. Κοιτάξτε, τα πρακτικά υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που λέμε μάλιστα στον αέρα. Υπάρχουν μάλιστα πρακτικά δικαστηρίου που κρατούνται. Από εκεί βγήκε το ρεπορτάζ, έτσι. Δηλαδή, ρε παιδιά, από όπου και αν το πιάσετε αυτή την ομάδα, βρωμάει και ξέρετε τι μου τη δίνει. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, τόσοι Ολυμπιακοί. Έχω γνωρίσει, δηλαδή, πού είναι αυτή η μαγιά, η πυραϊκή, το παντελόνι, το αντριλίκι, να βγουν και να το πούνε και να πούνε. Δεν γουστάρουμε έτσι, ρε. Γιατί εμένα μου τα κάνει αυτά ο Πάουκ, ο Ιβάν, δεν θα γουστάρω, ρε παιδιά. Καλά, και αλλονών η μαγιά χάθηκε εδώ στην πόλη μέσα, που γίνονται πρωτόγνωρες καταστάσεις μέσα στην ομάδα τους και είναι μούγκα σε στρούγκα. Εντάξει. Καλά, εκεί... Ολοκλήρωσε, έχω άλλες τρεις γραμμές εδώ, δωρε. Εγώ τι να πω, παιδιά, αυτό εδώ, γιατί εδώ στη Γερμανία, εγώ το έμαθα να καταλάβετε το περιστατικό, δεν το διάβασα σε κάποιο site ή οτιδήποτε. Με ειδοποίησαν από εδώ Γερμανοί, μου είπανε καλά, τι γίνεται εκεί οι δικοί σας, θα μας σκοτώσετε κιόλας δε. Δηλαδή γίναμε διεθνώς ρεζίλοι από τα καμώματα του Ολυμπιακού, ο οποίος θα μείνει και πάλι στο απειρόβλητο, γιατί και στην UEFA υπάρχει κάποιος κύριος Θεοδωρίδης, ο οποίος είναι ευαίσθητος σε ό,τι έγινε κατά του ΠΑΟ. Αλλά το βρίζουν, κάτσε ρε, το βρίζουν, αλλά με ποιους είναι, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με ποιον είναι. Και αυτόν βρίζουν. Ωραία. Έγινε, Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Γεια σου, Θόδωρε, να είσαι καλά. Λοιπόν, να δώσουμε δύο τελικά και πάμε στις επόμενες τρεις γραμμές. Σαχτάρ Ντόνετς, Δυναμό Ζάγκρεμπ για το Champions League 2-2, Χ το ημίχρονο. Και Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν 1-0, 0-0 το ημίχρονο. Άσος δηλαδή η Ατλέτικο και Χ η Σαχτάρ. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, φίλε. Πάμε στο επόμενο, γεια σας. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σας. Τον έριξα κάτω, ρε. Τον έριξα, ρε. Ποιον αντέξει, ρε. Ποιον έριξες, ρε. Μπροστά μου. Το προηγούμενο. Τα γαμάτα. Έλα, ναι. Γεια σου, ρε. Τα γαμάτα. Και τα λάνια εκεί δίπλα. Εδώ είναι και ο Γιώργος και ο Στελάρας. Μη σε τσιμπήσει καμιά μέλισσα, πρόσεξε. Στο μουσ έχει κρυμμένες αυτός. Οχιά, φίλε, οχιά με τσίμπησε φέτος. Σουβαρά. Δεν θα ήθελες να ξέρεις. Από το πούς σου βγάζεις μέλη. Στα πόδια κάτω. Είχα βγάλει τα παπούτσια και έτσι πως είχα το ξυπόλυτο το πόδι, όχι ένα, ξέρεις, είναι κουφί. Δεν είναι όπως τα λαφίδια που αν πατήσεις θα τρομάξεις και θα φύγει. Αυτό επειδή πάτησα εκεί, προφανώς δεν ακούει. Το ξαφνικά ξαφνιάστηκε και με δάγκωσε. Σόπα, ρε φίλε. Και ζαλίστηκα, έτρεχε η μύτη μου, ξέρω εγώ. Σόπα, ρε φίλε. Ναι, δεν την... Αμέσως πήγαμε στο νοσοκομείο. Πήγαμε αμέσως εκεί στην Ελλάδα. Είχαμε βέβαια και μαζί μας. Ναι. Κάναμε και μία ένεση. Αλλά γενικά είναι ό,τι χειρότερο. Ωρε φίλε. Εγώ πολύ δεν φοβάμαι τα φίδια. Το συγκεκριμένο είναι. Κάθε μέρα δίπλα μου έχω ένα εδώ. Για πες, φίλε, τη σειρά σου να μιλείς, δεν πρέπει να μιλάμε εμείς. Πέθανε η Οσιά. Τι? Πληροφορίες λένε ότι πέθανε η Οσιά. Ψόφισε σίγουρα. άκουσες δήλωση του Μπαρούχα. Τι? Για τα σημερινά. Γιατί τι είπε, από πού την έβρεκε τη δήλωση του Μπαρούχα. Βγήκε και είπε. Οι Γερμανοί λέει πέφτανε κάτω πριν φάνε τις ροπαλιές. Α, ναι. Άρε τα γαμάτα, δεν παίζεις. Ακούς. Ακούω, δεν τι, τον Ολυμπιακή. Δεν τον Ολυμπιακή, ρε. Ο παδί της Αστραπής του Τροποτάμου ήταν. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, και εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι. Αλλά τώρα γιατί έβγαλε επίσημη ανακοίνωση πάει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Τι δεν να βγάλει. Γιατί το Γαβρόπολι το ανακοίνωσε καθόλου. Δεν ξέρω. Είπε τίποτα. Δεν ακούμε, δεν ακούμε τέτοια ραδιόφωνα, φίλε. Ναι. Ενώ οι Ακαδημίες του Ολυμπιακού εδώ, το Σεπτέμβριο, πότε είχαμε την έκθεση, ο παδί του ΠΑΟ κάναν αυτά. Απαράδεκτο. Ξέρεις ποιος είναι στην ΚΑΠΑ 19 προπονητής, έτσι, του Ολυμπιακού. Ο Μαυρογεννίδης. Μαυρογεννίδης, του Άρεος. Έτσι. Ξέρω. Άκουσα και δήλωση. Δήλωσε, δεν μας εφαρμόζει αυτό, ο παδί του Ολυμπιακού δεν μας ταιριάζει. Εντάξει, αυτό. Καλά είναι η δήλωση που έκανε ο Μαυρογεννίδης, έτσι. Άλλο η δήλωση που έκανε, άλλο τώρα το ένα, άλλο το άλλο. Το είδες, είδε τα πλάνα. Ολυμπιακοί με φόρμες, άσπρες. Τα είδαμε κι εμείς, τα είδαμε τα βίντεο όλα. Τα είδαμε όλα. Καμιά 60-70 άτομα μπήκαν. Αυτοί είναι οι άντρες. Ωραία. Έγινε τα γάματα. Έγινε. Θα παραιτηθεί και ο Σαγγελέας από εδώ. Μη στεναχωρείτε. Έτσι κόβεται δουλειά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να έχουμε είσοδο των ομάδων στο Καραϊτάβλη. Έτσι. Ολυμπιακός Μπάγκερ. Έχω την εντύπωση ότι μετά τα επεισόδια και τα χτυπήματα κατά των Γερμανών οπαδών από φίλους του Ολυμπιακού, όπως λένε οι πληροφορίες μέσα στο Ρέντι, ότι θα έχουν αγριέψει οι φρίτζιδες. Και θα τους φιλοδορήσουν με κάνα 2-3 γκολάκια παραπάνω. Έχουμε γραμμούλα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έπεσε.
Έπεσε ο φίλος. Να δώσουμε και μια είδηση που βγαίνει τώρα την τελευταία στιγμή. Λίγη ώρα μετά το επεισόδιο στο γήπεδο του Ρέντι, το οποίο οδήγησε στη διακοπή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγεν, υπήρξε και νέα ένταση στα Πετράλωνα αυτή την φορά, σύμφωνα με μαρτυρίες στο σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στα Πετράλωνα, όπου υπήρξαν συγκρούσεις σώμα με σώμα. Τώρα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Εδώ και λίγη ώρα. Συνεχίζονται δηλαδή τα επεισόδια. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Χρήστου Αρχοντίδη, ο οποίος είχε διατελέσει και προπονητής του ΠΑΟΚ του 96, νομίζω, αν δεν απατώμε. Νομίζω ήταν πριν έρθει τότε ο Αναστασιάδης και κάνει εκείνη μετά την από τον χρονιά... πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Τον Γκίντερ Μπέκτσον. Μπράβο. Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρηλυκός προπονητής Χρήστος Αρχοντίδης, ο οποίος είχε περάσει και από Καλαμαριά, από Ηρακλή, ναι, από Κόρυφο. Το 1996. Μπράβο. Τότε, καλά είπα, 96. Ναι. Είχε περάσει από πάρα πολλές ομάδες και από την Εθνική Ελλάδος. Να είναι καλά ο άνθρωπος, όπου και αν πάμε, τέλος πάντων, όταν φεύγουμε αυτή την παλιό ζωή. Έτσι, εντελώς αναφορικά και τιμή σε και ένα λεπτάκι για τον Χρήστο τον Αρχοντίδη, ο οποίος ήταν άκακο αρνή, να πούμε, άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν... Για Βόλο, έχουμε ρεπορτάζ, ξέρεις κάτι, θα έπρεπε έτσι να πούμε στον κόσμο. Για εισιτήρια, υπάρχει μεγάλη κίνηση, δόθηκαν πάνω από 1000 εισιτήρια σήμερα και γενικότερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λένε και στους ενδιαφερόμενους ότι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να πάνε να πάρουν εισιτήρια για να μην υπάρχει κόσμος ηρωή και τα λοιπά. Να πούμε πως μπορούν να παίρνουν εισιτήρια και από γνωστή ιστοσελίδα που παρέχει εισιτήρια, να την πω την ιστοσελίδα ή όχι. Δεν τη λέω. Δεν κάνουμε κουβέντα. Από το viva.gr μπορούν να πάρουν εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπου θα γίνει το Σαββατοκύριακο Βόλος ΠΑΟΚ. Εντάξει, φίλε, δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, είμαι στη Βουλγαρία για δουλειά. Γυρίζω Κυριακή, είναι κλειστό το μαγαζί μου και θέλω να πάω στο Βόλο να πιω τα τσιπουράκια μου με τρεις κάγκουρες που θα πάρω και κάνα δύο τρελές να πάμε να γουστάρουμε, ρε παιδί μου, και το μάτς. Δεν μπορώ να πάω στο Βόλος πούνου σου, γούνου μου σου, όπως λέγεται, ξέρω εγώ, του Αχιλλέα, και να πάρω εισιτήριο απ' έξω. Θα μπορώ. Θα μπορείς, ναι. Απλώς σου λένε ότι έτσι όπως πηγαίνει η διάθεση των εισιτήριων, μπορεί να μην βρεις κιόλας. Μα. Δηλαδή να γίνει κανένα sold out. Κοίταξε, είναι η πόλη τέτοια, που είναι πανέμορφη, που έχει εκεί τα τσιπουράδικα. Μικρή Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Έχει και πολύ ωραίες θηλυκές παρουσίες, έτσι, να ξέρεις. Σωστά. Έτσι. Είναι και η καψούρα του ΠΑΟΚ για τα εκτός έδρας παιχνίδια, ναι, που θέλει οπωσδήποτε να πάει αλόβητος μέχρι το μάτς του Καραϊσκάκη. Αλόβητος εννοώ το ισοπαλία να πάρει κάποια στόχος ομάδα. Στόχος είναι ως 1η Δεκεμβρίου να κάνει το απόλυτο. Έτσι, αν μπράβο, και 1η Δεκεμβρίου πρέπει να κάνει το απόλυτο. 5 νομίζω ακόμα. Προς το τέλος είμαστε με τον Ολυμπιακό. Η πρώτη τελευταία αγωνιστική, αγωνιστική είναι. Δωδέκατη αγωνιστική είναι. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή. Θα σας πω και πόσο αγωνιστική. Και μη τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι μετά το διάλειμμα. Έτσι, θα κάνουμε το διάλειμμα μετά το φίλο στις 10. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα, φίλε. Παρέμβαση δεύτερη φορά. Από τα Χάματα είμαι. Ναι. Για το φίλο, φύγουν τα εισιτήρια από εδώ από εμάς. Θα έχουμε και εκδοτήριο εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, για το φίλο που μιλούσε προλίγο. Ναι, ναι. Θα έχει εκδοτήριο στο Βόλο. Πολύ καλά κάνεις και τον πληροφορείς. Έτσι, ένα αυτό. Και δεύτερον, περιμένω δήλωση για τα παιδιά. Βάλε να ακούσω το δεύτερο. Μετά το break. Αχ, άτιμε. Μετά το διάλειμμα, θα πούμε πώς απείλησαν τον Κοροβέση, αλλά τζίλο. Έτσι, Τσουκαλάς και ο χαζοχαρούμενος εκεί, αυτό το λάχανο. Κουμπαράκι. Ο κουμπαράκος του, ναι. Οι ψαρόκοτες. Θα ακούσετε ηχητικό από την βόθρο εκπομπή που κάνουν και ακόμα την επιτρέπουν, έστω και η ιντερνετική νομίζω πρέπει να γίνεται ακόμα, έτσι. Νομίζω την είχαν κόψει μετά την απειλή Τζούλου. Ναι, είναι μόνο ιντερνετική, βέβαια. Η οποία πραγματοποιήθηκε, δηλαδή τον απείλησαν ανοιχτά και μετά λίγες μέρες τον κουπανούσαν στη Λάρισα το άσπρο πόλο τρία άτομα με τα τσεκούρια. Έτσι, κόντεψαν να τον σπάσουν, να τον σκοτώσουν τον άνθρωπο. Φιλοκόπη ήταν. Ναι, υπάρχει και αυτή η απειλή που θα την ακούσετε και θα τη συζητήσουμε όλοι μαζί. Μετά το διαλυματάκι. Περιμένω. Εντάξει. Άντε να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκίνησε στο Καραϊτάβλι το Ολυμπιακό Μπάγερν. 0-0 στο πρώτο λεπτό. Εμείς θα κάνουμε, Χρήστο και όσοι, το διάλειμμα των 10 και θα επανέλθουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287-38 και να μας πείτε την άποψή σας. Οι ντροπαλούριδες και όσες και όσοι μας κρυβακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-20-6. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Στέλιας του Παντονίου, Γιώργος ο Μελισσοκόμος, συντροφιά Παραΐτσα,
θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. 11 καλά δεν είναι? Ναι, ναι. Θα τα κάτσω παραπάνω να πάρω τους αγώνα αυτή 12. Άμα γουστάρετε, καθόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μάτσε του Champions League και μετά θα ακούσουμε κάτι που πραγματικά θα σας εξοργήσει από μια εκπομπή οπαδική που κάνουν οι επιστήμονες της Τρούμπας. Εντάξει, ο κινητός Θάμνος, ο Ασπρομάλης, μαζί με το Λάχανο, το γαζοχαρόμενο, το κουμπαράκο του, εντάξει, οι οποίοι απειλούν ανοιχτά σε τηλεοπτική εκπομπή τον Κοροβέση μετά τις απειλές που κάναν κατά του Τζίλου, απειλούν τώρα και ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο τα αποτελέσματα στο Champions League. Γαλατά Σαράι, Ρεάλ Μαδρίτης 0-0, Κλαμπ Μπριζ Παρίσι Σεντζερμέν 0-1 και όλα τα υπόλοιπα είναι 0-0, να μην τα λέμε 1-1, στο 11ο προς 12ο λεπτό όλα τα μάτς. Λοιπόν, για να δω. Λοιπόν, καμία ντροπή πλέον από τους γνωστούς οπαδούς, παύλα τηλεοπτικούς παραγωγούς του Ολυμπιακού. Για τον Τζουκαλά και για τον Λάχανο, τον κουμπάρο του λένε. Μετά τη στοχοποίηση διαιτητών, τα διαβάζω όπως το λέει το site, στοχοποιούνται και παίκτες πλέον, καθώς μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη τα έβαλαν και απείλησαν ανοιχτά τον Νίκο Κοροβέση. Όπως είχαν προειδοποιήσει πριν το περιστατικό της δολοφονικής επίθεσης στο διαιτητή Τζίλο, με το άσπρο πόλο και τα τρία άτομα που τον κοπανούσαν με τσεκούρια στην Λάρισα, φαίνεται να προειδοποιούν τώρα και τον Νίκο Κοροβέση. Ο λόγος, ένα δυνατό μαρκάρισμα που έκανε ο Νίκος Κοροβέσης σε παίκτη του Ολυμπιακού που δεν τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα. Αυτά ακούγονται. Αυτά που ακούγονται όμως στην εκπομπή των δύο βοθροσκουπιδιών αυτών είναι αδιανόητα. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς τι είχε συμβεί με τον διαιτητή Τζίλο μετά λίγους μήνες, και ενώ δεν έχουν συλληφθεί ακόμα που αυτοί που τους γνωρίζουν, πιστεύω, έτσι ξέρουν ποιοι είναι, αφού ταυτοποιήθηκαν, ακούστηκε και κάτι ανάλογο από την ίδια εκπομπή, αυτή τη φορά για τον ποδοσφαιστή του Όφη, τον Κοροβέση, ο οποίος έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έπεσε στα Γιάννενα. Ήρθε πακέτο με το χαρίσει. Ναι, πάμε με λίγο, Χρήστο, βάλε λίγο να ακούσει ο κόσμος τι υπόθηκε στην κομπή του κυρίου Τσουκαλά και του Λάχανου αυτού του Άκη, του κουμπάρου του. Πάμε. Έπρεπε να πάρει κόκκινη και αυτός ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, αυτός ο Μούλος, που πήγε να κόψει την μπάλα σε ένα συμπαίκτη του, έτσι, ο κάθε πατσαβούρας του Κατοστάρικου, με την ανοχή του κάθε μπινέ διαιτητή, να κόψει την μπάλα στον κάθε παίκτη του Ολυμπιακού. Το έχουμε δει από τότε, από τον Τζιοβάνι και από τέτοιο, και μετά ζητάνε συγγνώμη. Δεν υπάρχει συγγνώμη. Το συγγνώμη, τίποτα ρε παιδί μου, όποιος χτυπήσει κανένα παίκτη μας, θα δούμε το συγγνώμη. Μετά, άμα φάει κανένα τάκλιν σε κανένα εμπορικό κέντρο, ξέρω εγώ, μπορεί να γλιστρήσει εκεί που ψωνίζει, να γλιστρήσει ένας άλλος. Πώς το λέμε, πελάτης. Να πέσει πάνω στον παίκτη, λέμε εγώ, λέω εγώ τώρα, του κόψει την μπάλα, του πει συγγνώμη. Τι συγκριά το κάνω, ρε, το συγγνώμη. Έτσι. Αυτά είναι του κόλλου. Και είναι υποχρέωση της διαιτησίας, τι ώρα, να τα προσθέσει. Μπορεί να ξαναβάζει λίγο εκεί το σημείο που λέει. Τίποτα, ρε παιδί μου, όποιος χτυπήσει κανένα παίκτη μας, θα δούμε το συγγνώμη. Μετά. Άμα φάει κανένα τάκλιν σε κανένα εμπορικό κέντρο, ξέρω εγώ, μπορεί να γλιστρήσει εκεί που ψωνίζει, να γλιστρήσει ένας άλλος. Πώς το λέμε, πελάτης, να πέσει πάνω στον παίκτη, λέμε εγώ, λέω εγώ τώρα, του κόψει την μπάλα, του πει συγγνώμη. Τι συγκριά το κάνω, ρε, το συγγνώμη. Έτσι. Αυτά είναι του κόλλου. Και είναι υποχρέωση της διαιτησίας, τι ώρα, να τα προσθέσει. Λοιπόν. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό το Λάχανο κουμπάρος του Τσουκαλά βγαίνει και λέει καταρχήν μπινέ τον διαιτητή, Παπαδόπουλος λέγω τον διαιτητής, αν δεν απατώμε. Τον κύριο Παπαδόπουλο το λέει μπινέ, υπό την ανοχή αυτού του μπινέ του διαιτητή. Δεν έδωσε και πέναλτι υπέρ του τέτοιου. Ναι, άκουσον, έτσι, άστο αυτό. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως είχαν κάνει και με τον Τζίλο, το προανήγγυλαν, τι θα ακολουθήσει. Απειλούν ανοιχτά τον Κοροβέση ότι μπορεί να είναι σε κάποιο εμπορικό κέντρο, λέει, και να γλιστρήσει, λέει, κάποιος, λέει, πελάτης εκεί, λέει, και να τον κάνει τάκλι, λέει, και να του κόψει το ποδόσφαιρο, λέει, ξέρω εγώ να. Το Μούλο, όπως τον είπε. Τον Κοροβέση τον είπε Μούλο. Εντάξει, του Κατοστάρικου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, απειλούν πλέον ανοιχτά ποδοσφαιριστές ομάδων, οι οποίες ομάδες πάνε μέσα στο Καραϊσκάκι, και όταν δέχονται τέτοιο bullying, τέτοιες απειλές, πείτε μου εσείς. Πώς μπορούν να παίξουν
μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο. Υπό τις απειλές αυτών εδώ πέρα των αλυταράδων. Στο φινά, ναι, γιατί μιλάμε για αλήτες. Όταν απειλείς ανοιχτά έναν άνθρωπο, γιατί υπάρχει το προηγούμενο του κυρίου Τζίλου, του διετή Τζίλου, το οποίο το φωτογράφησαν με το παπάκι που έλεγε και αυτά, δεν θυμάμαι τι έλεγε. Έτσι, το φωτογράφησαν τον Τζίλου τι θα γίνει. Και μετά από λίγες μέρες γίνεται και κόντεψαν να τον σκοτώσουν τον άνθρωπο. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ο Κοροβέσης, ο κάθε Κοροβέσης που θα πάει μέσα στο Καραϊσκάκι και ο κάθε διαιτητής και ο κάθε Παπαδόπουλος και ο κάθε Τζοβάρας και ο κάθε ξέρω εγώ Αρετόπουλος θα έχει την ουρά στα σκέλια. Δηλαδή απειλούν πλέον ανοιχτά ποδοσφαιριστές, παρακινούν τον κόσμο. Με λίγα λόγια, αυτό είναι μήνυμα προς τον κόσμο, προς το φύλαθρο κοινό, όπου το βρουν να το κοπανίσουν. Αυτό δεν λέει. Μπορεί δεν ξέρω εγώ, να βρεθεί κάποιος τυχαίος πελάτης σε κάποιο εμπορικό. Προφανώς ξέρουν ότι ο Κοροβέσης πάει σε κάποιο εμπορικό. Ναι, εμπορικό. Εντάξει. Δηλαδή, κοίτα τώρα τι ύπουλοι άνθρωποι είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους μαζέψει, να τους πάρει μέσα για πρόκληση βίας, για απειλή. Η ηθική αυτουργή είναι, άμα γενικά. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά, στη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται. Θα μας πείτε τι γίνεται. Αυτό τι είναι δηλαδή, το παράδειγμα τηλεοπτικών παραγωγών που απειλούν ανοιχτά ποδοσφαιριστές πως θα τους συμβεί ατύχημα. Έχουμε τον προηγούμενο τον Τζίλου και ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί οι συγκεκριμένοι κύριοι. Είναι δυνατόν? Και πότε? Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει γλιτώσει ένα ολοκάθαρο πέναλτι. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επανήλθαμε στην κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικότητά σας. Αν είναι αυτή η κανονικότητά σας, να βγει εφτανσός τέλος πάντων επίσημα η κυβέρνηση και να μας πει ότι η κυβέρνηση είναι Ολυμπιακός. Έτσι. Να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Γιατί αυτά εδώ πέρα νομίζω, αν υπάρχει λογική, που υπάρχει λογική θέλω να πιστεύω μέσα στους κυβερνώντες, είναι παραδείγματα προς αποφυγή και όχι προς μίμηση. Αλλά για να γίνουν παραδείγματα προς αποφυγή και να υιοθετήσουμε αυτό που λέμε, πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες προς αποφυγή ομοίων καταστάσεων. Παραδειγματικές τιμωρίες. Ένα δώρο Βιτά. Ένα δώρο Λαχανάκο. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Απειλείς εσύ ποδοσφαιριστή μέσω τηλεοπτικής ιντερνετικής εκπομπής την ευχή της Παναγίας κάνεις. Πώς τον απειλείς? Κυκλοφορείς ελεύθερος. Τον άλλον τον λέγαν πίθηκο στο μπάσκετ, το Θανάση. Α, στο εκείνο. Εκείνο είναι ρατσιστική επίθεση. Εδώ απειλεί ότι θα πάθει ζημία ο άλλος. Και έχει και το δεδικασμένο, ας πούμε, που λένε τις απόφασεις. Με τον Τζίλο οι ίδιοι δεν είναι να ξαναπηλήσει και το κόντεψαν να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Ψέματα λέμε δηλαδή. Είναι σαν να έβγαινε ένας παραγωγός στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, δικός μας και να έλεγε τότε και τον Παράλες που είχε κλωτσίσει τον Πασκαλάκη. Είπαμε ότι ήταν τραγικό, ότι έπρεπε να φάει κόκκινη και ως εκεί, τέλος. Δεν ξέρω τι να πω. Έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Οι γραμμές είναι ελεύθερες για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν εδώ. Αυτοί θεωρούν, το παίζουν πολύ. 23-10-287-38. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να καλέσετε να μας πείτε κι εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, στο 19ο λεπτό βλέπω Ολυμπιακός Μπάγερ 0-0. Έτσι. Λοιπόν, λέει ο άλλος ο φίλος ο Γιάννης. Λετρέγια λέει ο Μπουγάτσας από πότε είναι προπονητή στη Λεβερκούζεν. Τι εννοεί? Προφανώς μοιάζει με τον προπονητή. Με τον τέτοιον, φίλε. Αν ήταν εκείνος ο παλιός του Άγιαξ, εκείνος έμοιαζε πολύ με τον Μπουγάτσα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει πάει τώρα στην Μπάγκερ. Mm-hmm. Ο Πίτερ Μπος. Εκείνος όντως έμοιαζε πάρα πολύ με τον Μπουγάτσα. Τι γίνεται? Τι είναι αυτό το στέλιο? Εγκαταλείπει την ΑΕΚ. Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα εδώ και λίγη ώρα στο ίντερνετ. Εγκαταλείπει την ΑΕΚ, λέει ο Δημήτρης Μπεζανής. Τι εννοεί όμως? Κάτσε. Λεφτά, ξέρεις πόσοι αεκτζίδες θα χαρούν. Κάτσε, μην βιάζει. Να δούμε τι εννοεί. Γιατί τώρα άλλο τι κάνουν τώρα στις μεγάλες επιφαρίδες με τα μαύρα γράμματα και άλλο τι γράφει μέσα. Έτσι. Να το τσέκαρα όμως. Γιατί και ο Ζουράρης, θυμάστε και πει, ο Πάοκ πήρε το πρωτάθλημα, λέει γιατί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Άλλο εννοούσε όμως μέσα. Εντάξει. Είναι και το σημείο των καιρών για να πάρουν τα κλικ. Εντάξει, το κάνουν αρκετοί αυτό. Για βγάλω το θέμα λίγο. Λέει, ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να υπάρχουν σε σχέση με την παρουσία του Δημήτρη Μαλισσάνιδη στη μετοχική σύνθεση της ΑΕΚ. Πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση θέλουν τον Τίχρη να έχει λάβει την απόφαση να εγκαταλείψει την ομάδα στα τέλη του 2019. Πριν από τα τέλη, λέει.
Πριν τα θέλει το δεκαετία. Άρα από τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Ναι. Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ναι. Μάλιστα, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες το παρασκήνιο, η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το σκάνδαλο της Αιτζίαν. Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι οι Αμερικανοί, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ελέγχουν αν την επίμαχη περίοδο μετακινήθηκαν χρήματα από τα ταμεία της Αιτζίαν για την εξαγορά των μετοχών του ΟΠΑΠ αλλά και της ΑΕΚ. Μιλάμε για τεράστια έρευνα που δεν αφήνει σε ησυχία τον Γατούλη. Τι γρήγορα. Εντάξει, ο Γατούλης δεν έβαζε και κανένα φράγκο. Δεν νομίζω ότι θα στεναχωρηθούν πολύ οι ΑΕΚτζίδες. Ναι, έχουμε γραμμή. Πάμε στο. Δύο γραμμές. Πάμε στους φίλους. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Ο Κώστας από το Μανχάιμ, τι κάνετε, παιδιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλώς όρισες. Χαίρετε. Καλά είστε. Καλά, φίλε, καλά. Δεν μου λες, φίλε, τρέγα, να πω κάτι. Καλά, γιατί πέφτεις από τα συνεφάκια. Αυτά τώρα θα λέμε, έτσι το λέω, ξέρεις καλά, το λέω, η Νέα Δημοκρατία. Εδώ υπάρχει μια εφημερίδα, ένας δημοσιογράφος που ξεκινάει από χώ και έχει μια εφημερίδα που ξεκινάει από μου, να τα πω εγώ, δες καθαρά, εμείς δεν βάλουμε σε πρόβλημα. Ο οποίος έχει βρήσει, μιλάμε τα πάντα και δεν πήγε ένας και τώρα πάνε να πιάσουν τον Τακούλη. Πλάκα, κάρε, πέρασες. Αντί δεν είναι αυτό. Όχι, υπάρχει η εύλογη απορία. Πώς είναι δυνατόν να υιοθετείτε, ρε παιδί μου, η ανοιχτή απειλή προς ένα ποδοσφαιριστή και η παρακίνηση του κόσμου στο να χτυπήσουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Μα πρώτη φορά γίνεται αυτό, ρε Σιτρέγα. Ναι, κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει να σταματήσει να αποδείξουμε ότι υπάρχει κράτος. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Εντάξει, ρε φίλε, δεν γίνεται όμως. Τόσο ξέφαλμο νομίζω αν με βρίσκει. Αυτονόητα είναι. Αυτά που λες εσύ είναι αυτονόητα. Αλλά δυστυχώς και γι' αυτό φύγαμε εξής από την Ελλάδα και φύγαμε στο εξωτερικό στα 55 μας. Γιατί αυτά τα αυτονόητα δεν μπορούσαμε να βρούμε, ρε σύγκροτα. Ναι, αλλά εμείς που μείναμε πίσω και έχουμε παιδιά να μεγαλώσουμε, Κωνσταντίνε, θέλουμε να βρουν ένα κόσμο λίγο καλύτερο. Σε συμφωνώ απόλυτα, δεν έχω αντίρρηση. Εγώ τα παιδιά μου τα έφερα εδώ στη Γερμανία πάνω από αυτά τα πράγματα. Γκολ Ολυμπιακός 1-0. Καταλαβαίνετε, είναι τρελά πράγματα αυτά. Τα ακούω όπως θα που σταχώνετε και εκνευρίζεστε. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Αυτή είναι η Ελλάδα, δυστυχώς. Κωνσταντίνε, αυτό που ζητάμε εμείς είναι μια επίσημη τοποθέτηση. Να μας πούνε, ρε παιδί μου, αν κυβέρνηση τέλος πάντων είναι ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός, να γνωρίζουμε να αντιδράσουμε κι εμείς αναλόγως. Να πάρουμε τα μέτρα μας. Γιατί εμείς περιμένουμε να υπάρχει τέλος πάντων μια αντίδραση από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία άλλαξε πριν 2-3 μήνες και περιμένουμε να δούμε κάποια καλύτερα πράγματα από τους προηγούμενους που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Εντάξει. Δηλαδή όλοι έχουμε ελπίδες στο να δούμε κάτι καλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι να δούμε κάτι χειρότερο και η επιστροφή στην κανονικότητα που είπε ο Φαταούλ είναι αυτή, να μας το δηλώσουν οι κυβερνώντες για να ξέρουμε και εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Αυτό λέμε. Να σου πω εγώ κάτι έτσι σαν πολύ φιλικά και με πολύ αγάπη. Ναι. Θα μείνεις με τον καημό, ρε Σιδρέα. Δεν αλλάζει παρακαλώ. Εγώ έφτασα 59, πάω στα 60. Έχω φάει χρόνια μέσα στην Τούμπα. Σου είπα και χθες με το Λευτεράκι. Μεγαλώσαμε και μέσα. Έχουμε δει τα ματάκια μας. Δεν αλλάξει εγώ τίποτα. Λυπάμαι, αλλά δεν θα αλλάξει. Μακάρι να βγεις ψεύτης. Να βγω ψεύτης, ναι. Και να φύγω και να πάω εκεί ψηλά κάποια στιγμή. Μακάρι να ακούσω και να πω. Μακάρι, ρε παιδιά, μακάρι. Έγινε, Κωνστάκη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, ρε παιδιά. Βάζω, Κωνσταντίνε. Μην αγχώνεστε, μην χαλάτε την καρδιά σας. Δεν αγχωνόμαστε, απλά είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε. Το καταλαβαίνω και καλά κάνετε. Εγώ δεν λέω ότι έχετε λάθος. Αλλά παιδιά, θα περάσουν κι άλλα 20 χρόνια πάλι τα ίδια θα είναι. Κωνσταντίνε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον κόσμο. Σωστό. Και ευχαριστώ, ρε παιδιά, να είστε καλά. Και να εισπράττουμε απόψεις. Να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, διάλογος. Για να διαφωτίζεται ο κόσμος για το τι μελιγενέστε και για το τι γίνεται στην Ελλάδα του 2019 με αλλαγή κυβέρνησης εδώ και 3 μήνες. Πολύ καλά μιλάς, πολύ καλά μιλάς. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρομαι έτσι που να είσαι καλά, ρε παλικάρι μου. Και συνέχισε τώρα, αλλά εντάξει, ο αγώνας να συνεχίζει, αλλά. Θα δούμε, είδομαι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ, ρε παλικάρια. Πάμε στον επόμενο φίλο, 2310 287 και 3 οχταράκια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους τρουπαλόλιδες και όχι για όσους κρυφακούτε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έπεσε. Πάμε στο μεθ' επόμενο. Ζαλίστηκε από τον κόλπο του Ολυμπιακού. Ναι, ορίστε. Έλα, Τάσο, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα, εγώ είμαι Χρήστο, όπως έρεσε με τι κάνεις. Γεια σου, ρε Χριστό. Καλησπέρα. Λοιπόν, πολύ καλά τα λες. Δηλαδή, είναι εξουργιστικό να βγαίνουν να λένε τέτοια πράγματα. Καλά, ο εισαγγελέας δεν θέλω να μιλήσω.
Και ειδικά από διαιτησία θετική, διαιτησία υπέρ τους, έτσι. Που δεν έδωσε και πέρα στον Όφη. Ε, ναι, ρε Χριστό. Εντάξει, δεν δίνει και μια κόκκινη στον Όφη. Στον Κορομπέση, έτσι. Είναι κόκκινη εκείνη, οκ. Okay. Αλλά να σου πω κάτι. Δώσ' την κόκκινη, δώσ' και το πέναλτι, ρε φίλε. Αυτό τι σημαίνει, αυτό τι σημαίνει. Πρόσεξε λίγο. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Με βάρο όλα αυτά. Που με βάρ, έχει δικαίωμα ο διαιτητής να δει και την αμφισβητούμενη κόκκινη, αν είναι κόκκινη, κίτρινη κτλ. Να το ξαναδεί τη φάση, μπορεί να ξαναδεί και το πέναλτι. Αλλά για να πάει να το δει, πρέπει να τον καλέσει ο Βαρίστας. Άκου τώρα τι έχουν ανακαλύψει. Με καταλάβεις. Αν τον πει ο Βαρίστας από μέσα, όλα καλά. Συνέχισε το παιχνίδι, δεν πάει ο διαιτητής να το δει. Με καταλάβες. Γι' αυτό ζητάνε τώρα να βγαίνουν στο σφυρί και στο κλαρί και να ακούγεται η συνομιλία ανάμεσα στο διαιτητή και το βαρίστα. Με κατάλαβες? Και δεν γίνεται, ρε φίλε, και στα δύο πέναλτι που δεν τρώει κατά του Ολυμπιακός να είναι μπλεκόμενος ο Κουμπαράκης. Μιλάς και στο αυτό με την Τρίπολη πριν 2-3 αγωνιστικές. Ναι, στην πρώτη αγωνιστική μιλάω. Στην πρώτη αγωνιστική, ναι. Εντάξει, ναι, είναι εξοργιστικό ένα. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις, αφού δεν αλλάζουν τα πράγματα τελικά. Δεν γίνεται, δεν αλλάζουν, φίλε. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Όπως να αλλάξουν. Όπως άλλαξαν τα πράγματα και έχουν γκρεμιστεί οι κοκκινοπρασινοκίτρινες παράγκες με Ιβάν Σαββίδη που έκανε τον αγώνα του και ξόδεψε ένα κάρο εκατομμύρια ευρώ για να φύγει αυτό το έκτρωμα, το καρκίνωμα από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε ξένους διαιτητές και με ξένους διαιτητές ο Ολυμπιακός έχει μόνο μία νίκη, αν δεν απατώμε στους τελευταίους αγώνες. Έτσι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα ακόμα, να το ξέρεις. Τάσο, βλέπεις όμως επιβιώνουν, ήδη στις διαιτησίες έχουν. Ήδη. Καλά, εντάξει, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός είναι κράτος τώρα μεταξύ μας, δεν είναι, δεν είναι και αμεληταία ποσότητα. Παρασκηνιακά. Καλά, και, αλλά και σαν σύλλογος, εγώ δεν θα βάλω μόνο το παρασκηνιακό, εντάξει, μην λέμε ότι θέλω. Έχει δυναμική. Δυστυχώς. Το ότι είναι κράτος, ρε φίλε, τι σημαίνει ότι παρασκηνιακά πρέπει να κάνει όλα αυτά που κάνει, να βγαίνουν οι αντιπρόσωποι του. Όχι, δεν είναι έτσι το κράτος. Το κράτος είναι όταν υπάρχει ισονομία, ίσες υποχρεώσεις και ίσες δικαιώματα σε όλους τους πολίτες. Εδώ βλέπουμε ότι τρεις εισαγγελείς έχουν παραιτηθεί από την υπόθεση του ναρκοπλοίου. Εντάξει, οι άλλοι βγαίνουν, απειλούν, κοπανίσανε τον τζίλο, βρήκαν ποιοι είναι, δεν τους δικάζουν. Τρεις αυτές παραιτηθήκανε, τρεις εισαγγελείς παραιτηθήκανε. Βγαίνουν οι οπαδοί που κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση, απειλούν τον Τζίλο, τον Κοπανά, κοντεύουν να τον σκοτώσουν με το άσπρο πόλο, τώρα ξαναπειλούν και κανείς δεν παρεβαίνει. Έτσι ακριβώς. Κανείς δεν παρεβαίνει. Μία φορά μπήκε ο Ιβάν Σαββίδης με ένα νόμιμο όπλο για την ασφάλειά του που έχει, κάτω από το πουλόβερ και τον μπουφάν του, και έγινε παγκόσμια είδηση από τα βοδροκάναλα του Αφραγκούζου κτλ. Μια εβδομάδα το παίζει. Και το συμμάχο του. Μια εβδομάδα με ανοίχτα το παίζε. Και αυτό ήταν υπερβολικό, φίλε. Υπερβολικό ήταν που έκανε ο Σαββίδης. Καλά, εμείς τι είπαμε, είδες και να βγει κανένας παοξής και να πει τον Σαββίδη, μπράβο. Και εδώ ίδιος ο πρώτος ήταν που είπε ότι κακός έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε αυτοκριτική. Δεν έχουμε καμία σχέση. Μην αλήφεις βούτυρο στο ψωμί τους. Οι άνθρωποι είναι απαράδεκτοι, έτσι. Θα συμφωνήσεις μαζί μου τώρα αυτό που θα σου πω. Ούτε τον Βαρδινογιάννη ήθελα να μου το. Που έμπαινε με το όπλο και απειλούσε κιόλας και θα έστελνε και τον άλλο τον χωροφύλακα, τον λέει, ξέρεις ποιος είμαι που θα σε στείλω. Όχι, ναι, βέβαια, ναι, τον έλεγε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, βέβαια, πολύ σωστά. Δεν θέλουμε τέτοια ούτε καρυπίδες, ούτε Χριστό. Και εγώ Αριανός είμαι, δεν γουστάρω να ρωτήσω λίγο κάτι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Χριστάρα. Πες μου, αγόρι μου. Ο Ιωάννης Σαββίδης τιμωρήθηκε. Λογικό δεν ήταν εσύ. Σε ρωτάω κάτι. Άσο. Ναι, τιμωρήθηκε, ναι. Τιμωρήθηκε κάποιος άλλος από αυτούς. Εντάξει, αφού είναι μαζί σου εδώ. Σε ρωτάω εδώ κάτι. Ο Γατούλης προσφάτως έκανε μπούκα στα αποδυτήρια των διαιτητών, έτσι, και έφαγε 10.000 ευρώ πρόστιμο. Ναι, μαζί σου. Κατά τα άλλα είμαστε εμείς μαο-μαο. Τώρα για τον άλλο τον κόκκινο, ξέρετε όλοι τι γίνεται. Έτσι, δεν χρειάζεται. Σε πιο παλιά που τους δέρνανε, Ριζούπολη, τι να πούμε. Αντί να τιμωρηθεί ο κόκκινος, ο Φαταόλ που λέμε εδώ πέρα, του δώσαν το διαβατήριο πίσω. Έτσι. Ναι, καλά, εντάξει, τώρα. Του δώσαν το διαβατήριο πίσω για 2 μήνες και πήγε έξω σε μάτσε ευρωπαϊκό. Εντάξει, ναι, δηλαδή τώρα, στη μία περίπτωση βλέπουμε τον Ιωάννη Σαββίδη, την τιμωρία που είχε και ο άνθρωπος. Τη σεβάστηκε. Τη σεβάστηκε με τέτοια επένδυση που είχε αυτό κάνει στην πτωχευμένη Ελλάδα. Στην πτωχευμένη Ελλάδα. Που κάνει. Έτσι, γιατί που τίποτα δεν έχει ακουστεί επιλήψιμο
με βρωμιές, εγκληματικές οργανώσεις και τα λοιπά, ναρκωτικά για τον Ιβάν Σαββίδη. Αντιθέτως έχουν ακουστεί για αγαθοεργίες, φιλανθρωπίες, μηχανήματα στο ογκολογικό των παιδών στο ΑΧΙΑΠΑ κτλ. Ναι, ναι. Και δεν το κάνω τώρα επειδή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Και ο πρόεδρος του Άρη να ήταν το ίδιο θα έλεγα, εφόσον κάνει τέτοια πράγματα. Με κατάλαβες, φίλε Χρήστο. Εκείνη η διαφορά. Αυτό ζητάμε δηλαδή εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που μας θεωρούν όλους πολίτες β' κατηγορίας. Δεν το κατάλαβα. Είσαι δικαιώματα και είσαι υποχρεώσεις, φίλε. Κάτι τελευταίο αγόρι μου να σου πω, παρακαλώ. Να μην κρατώ τη γραμμή. Ναι, κλείσε για να πάρω και τις άλλες γραμμές. Θυμάσαι πριν στη διακοπή του προβλήματος που βγήκα, σου είχα πει πριν παίξουμε την Ξάνθη, στην Ξεφτύλα θα πάρω χ, θα κερδίσω. Το είχες πει, ναι, και μπράβο σου, έπεσες μέσα. Έπεσες μέσα. Δεν το περίμενα. Εγώ το περίμενα για χ το μάτσιο πολύ. Μετά έδινα τον Άσο και τελευταίο μάτσο το δίπλο έδινα. Εντάξει. Είχες δίκιο. Ωραία. Μπράβο σου για την πρόβλεψη. Ελπίζω να το έπαιξες κιόλα. Το έπαιξες. Το έπαιξα, αλλά χάσαμε άλλα. Τι να κάνουμε τώρα. Περαστικά, να προσέχεις. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, κοίταξε. Τι να πούμε. Δύο γραμμές έχουμε. Ναι, δύο γραμμές. Πάρε. Πάρε. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, εσύ είσαι. Τον έριξε. Όχι, δεν τον έριξε. Εδώ είναι. Γεια, φίλε μου. Μίλα. Ναι, γεια μου, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Μίλησα και πριν, δεν μας ακούω, δεν ακούστηκα. Κώστας, Παπαμπρίζας. Έλα, τα σουλνά. Γεια σου, Λεκοτσάρη, γεια. Οκ, παλιός της Μαρμίτας, βέβαια. Το θυμάμαι, που τον έπαιρνε και πριν τον Ζάχο. Λεκοτσάρη, γιγάντα. Τι λέει. Καλά, καλά. Εδώ, παρέα με τον Γιώργο, τον Μελισσοκόμο και τον Στελάκη και τον Παπαντονίου. Σήμερα λείπει ο Μίκη Μάουλη. Λείπει να πει. Μπορεί να πήγε κάτω στο μάτρα. Όχι, όχι, είχε γιατρό σήμερα, εντάξει, ξέρω. Πώς πήγε κάτω, Καραϊσκάκη είναι ο γιατρός τίποτα. Μπα, όχι. Ο πρόεδρος μπορεί να πήγε αυτός, αυτός δύσκολο. Φρεδράρα, φρεδράρα. Λέω, μπορεί, εντάξει, δεν είναι κακό. Καλά, μιλάμε αυτοί, εντάξει, δεν ξέρουν να το. Εγώ αυτό που λέω, τώρα μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, δεν ξέρουν να το κάνουν και με τρόπο. Δηλαδή, έλεος, βγάλτε για τα μάτια του κόσμου μια ανακοίνωση. Μπείτε, ρίξτε καμιά κλωτσιά στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε με τρόπο δεν ξέρουν να το κάνουν. Δεν τρέχει τίποτα, δεν πειράζει. Εμείς γι' αυτό χαιρόμαστε που είμαστε παδί του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και τα άλλα. Τα παιδιά ΠΑΟΚ ξέρω, συγγνώμη. Ναι. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Εδώ κατάφερε εσύ κάτω ο Γαύρος να κάνουν μπεκί τα Χανούμια και οι Βάζελοι, που είναι συμπολίτες στην ίδια τους πόλη, να τους κάνουν δούλους τους. Και μια ομάδα σε όλη την Ελλάδα να αντιστέκεται στη Λέλαπα και στο φασισμό του Φαταούλ. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό θα είμαστε εμείς περήφανοι αιωνίως πλέον. Μας έκανε ο Ιβάν αιώνια περήφανος πλέον, γιατί ήμασταν περήφανοι. Απλά τώρα περάσαμε στην αιωνιότητα και θα είμαστε αυτοί που θα το ανατρέψουμε αυτό μια γκολ! Σιγάρε! Γκολ! Άιντε! Χίλια συγγνώμη για την. Ωραία, φίλε, πάμε. Εσύ παίρνουμε κάποια για την χολυστερίνη. Ναι, Λεβαντόφσκι. Α, πάμε από εκπομπή. Ένα-ένα. Τελώς αυθόρμητα, χίλια συγγνώμη. Δεν το ξανακάνω. Συγγνώμη. Καλά, εξηγήθηκε. Αυτά είναι τα πρώτα. Όχι, καλά, έκανε. Δεν βγήκαν τα μεγάλα τα όρια. Χρήστο, ξαναγύρισε. Ο Χρήστο ανέβηκε πάνω στον εξαρισμό. Sorry. Στην ψευδοροφή ξανά. Δεν του μπορώ, ρε φίλε μου. Γυρνά τα μυαλά, δεν τους μπορώ. Και κοιτάξτε και τον κόλπο που βάλε ο Γαύρος, δεν πρέπει να περάσει η γραμμή. Θα τα κυρώσει τώρα, offside θα το δώσει, περίμενε. Μη λες τέτοια, μη λες τέτοια. Καλά, offside θα το δώσει, εγώ στο λέω. Κάτσε. Όχι, πρέπει να τον καλύπτει ο... Θα τον καλύπτει λογικά. Υπάρχει κάτι τηλέφωνο ο ιός από πάνω από Λουζάνια, από Γενέβη, εκεί που είναι. Ναι. Να σε πω κάτι, φίλε μου, πες σήμερα. Να με πεις, φίλε μου, Κώστα. Την ώρα που γίνανε αυτά τα σκηνικά κάτω, άκουσα, έβαλα επίτηδες να πούμε αθηναϊκά ραδιόφωνο να ακούσω τι θα πούνε. Τόσα τιμόνια φύγανε στον κόλ. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Άκουσα, να σου πω τώρα εγώ τώρα. Σίγουρα έχουν πάρει καμιά 100 άτομα ερεμιστικό. Καμιά 250 έχουν πάρει το υπογλώσιο. Να ξέρεις, για την ταχυπαλμία. Και καμιά 7-8 ρε παιδί μου στα μάτια δεξιά με τα αλάρμ να ερεμήσουν γιατί τους έφυγε το τιμόνι. Sorry. Λοιπόν. Τα ναυτάκια εκεί του καπετάν Φαταούλ, τους δύο αυτούς που βγαίνουν στο YouTube, που είναι συνέχεια να πούμε με το ξινό κάτω από το τραπέζι και το κουτάλι, γιατί δοκιμάζουν και τις παραγωγές, ξέρεις ότι έρχεται από το εξωτερικό, από αυτούς περνάει πρώτα. Εντάξει, γουστάρα, τους αρέσει η Λουκουμόσκο, δεν είναι κακό ρε φίλε. Ναι, να δούνε. Είναι γλυκιά η Λουκουμόσκο. Και ναι, ξέρεις, είναι στο Λουκουμάκι επάνω, ωραία. Βέβαια.
πρέπει να τα δοκιμάσουν αυτά, αλλά για να βγουν να πούν και την εκπομπή τα καλά τα λογάκια τους. Λοιπόν, αυτοί εδώ είναι καταδικασμένοι πλέον, φίλε. Είναι καταδικασμένοι να βλέπουν την πλάτη μας. Και ξέρεις τι γλέντια είναι αυτό, ε. Ξέρεις τι άχτη βγάζουμε την πάρτη μας. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι, φίλε, να στηρίξουμε. Δεν ξέρω με το ΠΑΟΚ TV τι γίνεται, ρε Τάσο. Έχεις καμιά ενημέρωση? Τι ακριβώς, για ποιο πράγμα? Για το πόσο έχουμε φτάσει, ρε παιδί μου, που τις συνδρομές. Εντάξει, τώρα για ακριβώς ενημέρωση δεν υπάρχει. Ανεβαίνουν, πηγαίνουν καλά. Ρε φίλε, κοίταξε, δεν μπορεί να πουλάμε διαρκείας για άλλη τη χρονιά ενώ έχουν περάσει, λέμε, π.χ. τα 5 μάτς. Αυτό θέλω να πω, ότι ακόμα συνεχίζουμε εμείς και πουλάμε διαρκείας, άρα και δεν βγαίνουν να μας πουν κάτι. Γιατί δεν βγαίνουν να μας πουν κάτι? Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, αλλά και πάλι, ξέρεις τι με τρελαίνει. Τόσα χρόνια βγαίναμε και λέγανε στη Γερμανία και στο εξωτερικό οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα, ρε φίλε? Τι γίνανε? Κοίταξε, είναι κάτι πρωτοποριακό, το οποίο χρειάζεται και μια μερική πίστοση χρόνου. Ναι, ρε Τάσο, τώρα όταν είσαι όμως αλλοδαπός, υποτίθεται και έχεις κόσμο εκεί, δεν θα πάρουμε, να ολοκληρώσω. Λέμε 15-20 χιλιάδες εκεί πέρα. Να ολοκληρώσω. Αν μου επιτρέπεις να ολοκληρώσω. Για να αντιληφθεί την επιτυχία που μπορεί να έχει μια τέτοια πρωτοποριακή κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ, στην ουσία που πάει κόντρα στο κατεστημένο του συνδρομητικού, κόντρα δηλαδή στον Ολυμπιακό κτλ. Χρειάζεται μια μερική πίστοση χρόνου. Εντάξει, αυτοί τα μηνύματα που έχουν έρθει εξ αρχής είναι άκρος ενθαρρυντικά. Εντάξει, και τα νούμερα είναι πολύ καλά για μια πρώτη χρονιά. Γιατί μην λησμονούμε ότι είναι ένα δίμηνο αυτή η υπόθεση, έτσι, παραπάνω δεν είναι. Ναι. Εμένα άμα ξεπεράσουν πάνω από τις 60-70 χιλιάδες οι συνδρομές του χρόνου σύν τα μαγαζιά, είναι πολύ καλά. Γιατί αν αναλογιστείς... Αν πιάνεις αδιάβαστος σε αυτό, δεν ξέρω από ακριβώς τι παίζει, που ναι, είμαστε. Λέω εγώ, δεν υπάρχει... με το νό μου βάζω αυτό το όριο. Δηλαδή θα πω ότι είμαστε καλά, αν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα για πρώτη χρονιά και έτσι όπως έγινε, θα πω είναι καλά. Αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούν λίγο όλοι και να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο η εποχή που όποιος πάει στο γήπεδο καλός και όποιος δεν πάει δεν τρέχει τίποτα. Όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτόν που μας κρατάει με το μέτωπο ψηλά. Αλλιώς, δυστυχώς, έτσι όπως είναι αυτή η χώρα που ζούμε, θα μας κάνουν και εμάς όπως θέλουν να μας κάνουν. Αν τυχόν και εφόσον καταφέρουν τα δικά τους σχέδια. Ναι, σωστό. Η μόνη λύση είμαστε εμείς ο λαός, να βοηθήσει αυτό τον πρόεδρο που ήρθε και στέκεται κολόνα αντίστασης. Και τέλος, τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Εγώ θέλω να βοηθήσουμε το μεγάλο, τίποτα άλλο. Σωστά μιλάς. Έτσι είναι, Τάσο, ρε φίλε. Τόσα χρόνια παρακαλούσαμε, τι λέγαμε μεταξύ μας. Σωστά μιλάς, γιατί γκολ. Ωραία, φίλε, τι χάνει, ρε φίλε. Μεγάλη ευκαιρία για την Bayern. Τον έχω κεφαλοκλείδωμα τον άλλο κάτω, να ξέρεις. Ο Κουτίνιο. Ο Κουτίνιο, πολύ κοντινή απόσταση, δεν μπορεί να. Να κάνει το. Να κάνει το πόδι εκεί πέρα. Το 14 να ήταν να το κολούσε, αυτά δεν τα είχαν το 14. Εντάξει. Λοιπόν, τα σούλη μου, σα αφήνω να τα πούμε. Γεια σου, Κωστάκη. Γεια σου, Γκόρι. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Καρδάσου. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σε ακούμε. Μην μάθα με του κάτω, ξέρει εκείνο. Ναι, Καρδάσάκι μου, έγινε να σε καλά. Να σε καλά, θέλω να του ταχώνει ανελέητα. Χθε ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, να ξέρει. Να είσαι γερός, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα. Φιλιά, Κωστάκη, φιλιά. Μέχρι και ο Τόργκελε το έβαζε αυτό, να ξέρει. Ναι, πραγματικά, μέχρι και ο Τόργκελε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διαλυματάκι. Τόργκελε είχε βάλει κανένα. Είχε βάλει ένα με τον Ολυμπιακό, έβαλε, αυτό ήταν. Πήγε Β' Γερμανία και βγήκε πρώτο σκόρερ. Πέρασε η μπάλα, πέρασε. Ναι, πέρασε. Κοίτα, για ένα χιλιοστό πέρασε. Εντάξει, γκολ είναι όμως, πέρασε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Χρήστο και Όση, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι. Θα παρέλθουμε πάλι με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές σε 3-4 λεπτάκια. Από τώρα 2310-287 και 3 οχταράκια. Οι γραμμές θα είναι ελεύθερες σε λίγο από τώρα. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τεταρτάκι της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Εδώ με Τάσο Τρέγια, με Γιώργο Παναρέτου, το Μελισσοκόμο, το τηλεοπτικό Μαρμιτάκια και τον Στέλιο Παπαντονίου. Παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 11. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287 και 3 οχταράκια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούδες, για όσους μας κρυφακούτε. Μία ενημέρωση για το Champions League.
Λοιπόν, στα Γαλατασαράι, Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, Κλαμπ Μπριζ Παρίσι Σερμέν 0-1, Ολυμπιακός Μπάγερ 1-1, ισοφάρισε η Μπάγερ, Τότεναμ Ερυθρός Αστέρας 2-0, Μάντσεστερ Σίτι Αταλάντα 2-1 και Γιουβέντους Λοκομοτίβ Μόσχας 0-1. Στα 45, σε λίγα δευτερόλεπτα θα γίνει ημίχρονο σε όλα τα μάτς του Champions League. Τότεναμ Ερυθρός Αστέρας 3-0. Έτσι, Ολυμπιακός ημίχρονο επίσημα, μόνο αυτό μας δίνει. Λοιπόν, κοντά μας είναι η παραδοσιακή ψαροταβένα Καρεκλάς. Εκπληκτικός ο χώρος, θεά όλη η παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με υλικές και μεσογειακές συνταγές. Απογειωθείτε με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θρασινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα σπέσια άλλα χρηστά μυδάκια μας. Θεμιστοκλής Οβούλου 76 και Αργοναυτών 1 στην Καλαμαριά, δίπλα από το Σάρκ ή ταβέρνα Καρεκλάς. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Λοιπόν, πάμε στις γραμμούλες. Περιμένουν οι φίλοι, να μην περιμένουν. Οι υπόλοιποι υποστηρικτές θα διαβαστούν λίγο αργότερα. Καλησπέρα. Γεια σας, Μάγκες. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια σου, ρε. Τι γίνεται, να χαιρετήσω και τα παλικάρια εκεί που σου κρατάνε παρέα. Εδώ για είναι και εκεί πέρα. Ο Γιώργος και ο Στέλιος. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα διάβασα τώρα. Πρώτη φορά το άκουσα κιόλας για ότι γράφει Bild ότι για την έφοδο που κάναν, ότι ήταν οργανωμένο έγκλημα, ότι επιτεθήκανε σε οικογένειες, σε γυναίκες και παιδιά και ήταν φίλαθλοι που ήθελαν να πάνε και για, στο βραδινό το μάτς, τελικά δεν θα πάνε. Θέλω να σε ενημερώσω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι τα επεισόδια προκάλεσαν οι χούλιγκαν στο Ολυμπιακού, λέει εδώ το site, ναι, κάνουν το γύρο της Ευρώπης και του κόσμου και τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπαράγουν την είδηση. Οι εικόνες ντροπή του Ρέντι και τα επεισόδια προκάλεσαν χούλιγκαν του Ολυμπιακού κάνουν το γύρο της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Η αγγλική mail λέει: οι χούλιγκαν του Ολυμπιακού εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με ρόπαλα φωτοβολίδες. Οι Ισπανικοί Mundo Deportivo διέκοψαν τον Μπάγιο Ολυμπιακός, οι Έλληνες Ultras Hooligans, νέο επεισόδιο βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αμπόλα λέει: οι Hooligans του Ολυμπιακού μπήκαν στο γήπεδο και χτύπησαν οπαδούς της Μπάγερ Μονάχου. Δεκάδες τώρα εφημερίδες, δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα. Έχουμε γίνει παγκόσμια ξεφτύλα με αυτή την εισβολή κουκουλοφόρων. Και όσοι συντονιστήκατε τώρα, να σας πούμε ότι λίγο πριν το μάτς του Ολυμπιακού, στο Ρέντι, στα παλικαράκια του ΚΑΠΑ 19, εισέβαλαν γύρω στα 50-60 άτομα, διέκοψαν τον αγώνα με κουκούλες, με ρόπαλα και χτύπησαν. Υπάρχουν 4 τραυματισμοί τους φιλάθλους της Μπάγερ. Έχει φωτογραφίες στα site μέσα με αίματα, μαγειρεμένα κεφάλια. Εντάξει, προσέχετε, οι εικόνες δεν είναι και τόσο καλές. Τι να πεις, εγώ πραγματικά είναι απίστευτο πόσο φελή και θρασίδηλη είναι αυτή. Ιδίως όταν παίζουν πιτσιρίκια και πάνε οικογένειες, γυναικόπαιδα κτλ. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Γιώργο, όταν υπάρχει ατιμωρησία, θα υπάρξουν και άλλα τέτοια φαινόμενα, δυστυχώς. Και πολύ χειρότερα, να το ξέρεις. Όταν δεν έγινε ούτε μία, ούτε μισή σύλληψη. Δεν έγινε μισή σύλληψη. Το ξέρεις ότι δεν έγινε μισή σύλληψη. Η αστυνομία που ήταν δηλαδή, η αστυνομία τι χαρτάει. Προφανώς δεν υπολόγισαν ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο και ήταν μικρή αστυνομία. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ας απαντήσει ο κύριος Αυγενάκης. Να πω κάτι άλλο, γιατί προσπάθησα να το δω λίγο στο ελληνικό, αλλά μετά κατάλαβα ότι ο speaker είναι φόλα Ολυμπιακός και στο goal κόντεψε να πει τηλεόραση και το άλλαξε στο γερμανικό. Εδώ να δεις τον goal και πάθαμε με τον Γιώργο δίπλα. Ναι. Εγώ θέλω, ξέρεις Τάσο τι θέλω, έτσι δύο γκολάκια θέλω. Ναι, το είπες εσύ. Το είπες το τελικό σκορ. Έχεις πιάσει και το 2-2. Μακάρι, ρε φίλε, είσαι πολύ κοντά πιστεύω. Τι έχει παίξει ο φίλος? 1-3. Άντε, μπορεί, γιατί όχι. Και έχει πιάσει το 2-2 της Σαχτάρ. Άντε, μακάρι, φίλε, μακάρι. Και 2-2 της Σίτι έπαιξα, για να δω. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Λοιπόν, άμα κάτσε, θα σας στείλω μια ανατροπή και φτεδάκια. Να, ωραία. Καλά, πρόσεχε μην καταστραφείς. Λοιπόν, και εσύ να προσέχεις λίγο εκεί το μιχλόδε στο τοπίο. Τα αγριογούρουνα, ναι. Και τα ζωάκια που κυκλοφορούν, ελέγχουν. Τι να κάνουμε, φίλε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
Κάνε το σταυρό σας. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτά μάγκες. Παοκάρα μια ζωή. Έγινε. Γεια σου Γιώργα ρε. Γεια χαρά. Γεια σου. Καλό βράδυ. Γεια. Γεια χαρά. Τσάω, τσάω. Λοιπόν, να πούμε για τη συνάντηση, γιατί υπάρχουν και κάποιοι κακοπροαίρετοι εδώ τέλος πάντων που προσπαθούν ρε παιδί μου τα πάντα να τα ιντριγκάρουν. Τα πάντα να τα προκαλέσουν προκειμένου να πάρουν ένα κλικ, να πάρουν δύο γραμμές παραπάνω, τέσσερα μηνύματα, να πούνε να εγώ είμαι πρώτος στην πόλη. Ναι. Καταλαβαίνεις εσύ. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Τους γουρουμάλι λέω. Λοιπόν, δεν είναι τα πάντα ίντρικα, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή και το να προκαλέσεις ή να παραπληροφορήσεις ή να πικάρεις ή να κάνεις καζούρα, και αυτό έχει το όριό του. Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε με τον Πρωθυπουργό, Πρωθυπουργός Μητσοτάκης δεν είναι. Ναι. Δεν είναι ο Μαρινάκης. Όχι, όχι, όχι. Καλά δεν το λέω. Νομίζω και εγώ έτσι, δεν είναι τίποτα υπουργός. Δεν τα ξέρω καλά εγώ τα πολιτικά. Όχι, όχι. Κύριος Μητσοτάκης. Κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Ναι. Εφθαρσός. Αυτός που τον είπε ότι είσαι την κόμενος της αγόρη μου. Ναι. Και διορίστηκε νομίζω άντρας της. Ναι. Κάτι τέτοιο έχουν βγάλει. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Είναι ράδιο Αρβίλα. Πάντως σαν ισχύει αυτό έχει πολύ πλάκα. Να στείλουμε καμιά ξαδέρφη να διορίσουμε. Λοιπόν. Ποιο ένα από αυτά τα site που βγάζουν για τα κλικ του τίτλου. Ναι, μπράβο. Υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ του κυρίου, ναι, το είδα, του κυρίου Μητσοτάκη και του Ιωάννη Σαββίδη. Στην οποία το μόνο που ζήτησε ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ είναι η επιβεβαίωση ότι για τις τεράστιες επενδύσεις που έχει κάνει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ζητάει επιβεβαιώσεις ότι δεν θα, τις μπλοκάρει η γραφειοκρατία. Που πίσω από τη γραφειοκρατία, επειδή βλέπει πολύ μακριά ο Ιωάννης Σαββίδης και το επιτελείο του, όλοι καταλαβαίνουμε ποιοι είναι. Τι εννοώ για τις επενδύσεις. Κάθεστε, ξέρετε πόσο στοιχίζουν οι επενδύσεις του Ιωάννη Σαββίδη τα επόμενα χρόνια. Στο λιμάνι, στη Νέα Τούμπα, στο Παλιούρι, στη Χαλκιδική. Ξέρετε πόσο στοιχίζουν. Κάθεστε. Κοντά στο 1 δις ευρώ. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αρκετές χιλιάδες από θέσεις εργασίας εδώ στην πόλη μας, για το λιμάνι, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για την περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας, για τις εργασίες που θα γίνουμε στο λιμάνι, τις ανακατασκευές και τις νέες κατασκευές, για τον ανασυγχρονισμό του ξενία στην περιοχή του στο Παλιούρι, στο τέρος του πρώτου ποδιού. Ναι. Εντάξει, μετά το Πευκοχώρι. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι τα επόμενα χρόνια γίνεται μια τεράστια επένδυση εδώ στην πτωχευμένη Ελλάδα και πόσο παραπάνω στην παρατημένη, παραμελημένη από όλες τις κυβερνήσεις Βόρειο Ελλάδα και Χαλκιδική, η οποία αυτή η επένδυση θα έχει να δώσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι της πόλης μας, της Χαλκιδικής μας, της Βορείου Ελλάδος μας. Αυτό πήγε και ζήτησε ο Ιωάννης Σαββίδης από, είπαμε, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, έτσι, δεν είναι ο ναι, άλλος. Ο Πρωθυπουργός. Από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, για τα επόμενα χρόνια, είναι ο μόνος που επενδύει στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη μας. Είναι ο μόνος επιχειρηματίας τα τελευταία χρόνια που ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας εδώ στη Χαλκιδική, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη εξαρτάται από τις επιχειρήσεις του. Και σε αυτό πρέπει να έχει συμπαραστάτη όλους τους Βορειοελλαδίτες, όλους τους Θεσσαλονικείς, ανεξαρτήτου χρωματισμού. Να πω λίγο δεν κάτι. Ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Ένα παράδειγμα και πες ότι αγαπάς. Αν είσαι αριανός και είσαι άνεργος, δεν θα πας στο λιμάνι αν δοθεί μια θέση και παίρνεις 1200 ευρώ το μήνα να πας να δουλέψεις. Αν είσαι Ηρακλειδέας και είσαι τεχνικός, είσαι μπετατζής ή κάνεις σιδερώματα στην οικοδομή, βάζεις θεμέλια, είσαι υδραυλικός, είσαι ηλεκτρολόγος, είσαι σουβατζής και είσαι Ηρακλειδέας, δεν θα πας στο Παλιούρι, στο Ξενία να κάνεις τα κτίρια. Φαντάζομαι και θα πας. Τρέχοντας θα πας. Και εσύ και το παιδί σου και τα νύπια σου. Και. Φίλε, δεν είναι κακό. Δηλαδή η οικονομική άνθηση που θα έρθει στη Βόρεια Ελλάδα εδώ είναι δεδομένη με τέτοιες επιχειρήσεις. 1 δις ευρώ. Και δεν ζητάει μισή δραχμή
από την κυβέρνηση. Μόνος του θα τα κάνει όλα. Πες τώρα τι θέλεις να πεις. Εγώ είμαι γενικός και μάλιστα το διευρύνω κιόλας ότι να μην είμαστε εναντίον μικροπολιτικών και μικροκομματικών αποφάσεων για να δημιουργούμε φατριές κτλ. Δηλαδή και ο πρόεδρος του Άρη, ας πούμε, να τα έκανε αυτά, ο κ. Καρυπίδης, δεν θα λέγαμε. Είναι κάποια πράγματα που είναι αδιαφεσβήτητα. Αν έκανε και εκείνος, δεν θα λέγαμε δηλαδή εμείς στην κυβέρνηση, επειδή είμαστε παοξίδες, μπλοκάρετε τον Αριανό, τα λεφτά κτλ. Όχι, αυτά δεν έχουν σχέση με το τι παράγοντας είναι. Δηλαδή... είτε τα έκανε ο Μαρινάκης, είτε τα έκανε ο Αλαφούζος, είτε τα έκανε ο Μελισανίδης. Για τον κόσμο να είναι καλύτερα. Σίγουρα, σαν παοξίδες, χαιρόμαστε και που εμείς δεν λέμε τους οπαδούς, κοιτάξτε να δείτε, κάνει έργο ο Σαββίδης, γίνεται παοξίδες. Δηλαδή τα υλικά που θα πάνε για να χτιστούν όλα αυτά τα κτίρια σε λιμάνι, στην Τούμπα. Και στο Παλιούρι, άμα έχουν παλέτες του κυρίου Καρυπίδη από κάτω, εμείς θα τις πάρουμε δηλαδή. Όχι, φυσικά και θα τις πάρουμε. Ε, θα μας πειράξει. Όχι, βέβαια. Ε, όχι. Να προσέξετε, παιδιά, την Ούγια, τι θα γράφει από κάτω, έτσι. Έτσι. Στην παλέτα. Έτσι ακριβώς. Ένα μπράβο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι, θα την κάνουμε την αποφώνηση σε λίγο. Ωραία. Για τα ευχαριστήρια. Μην τηλεφωνείτε άλλο, παιδιά. Η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα άλλο ένα βράδυ έφτασε στο τέλος της. Και όπως είπε εδώ ένας από τους 12 διευθυντές, πρέπει οι εκπομπές να τελειώνουν στην ώρα τους. Αυτό θα κάνουμε και εμείς, γιατί βλέπω είναι παρά 2-3 λεπτάκια. Κοντά μας ήταν το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά, χειροποίητος τιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χειροποίητος ή κοτόπουλο. Σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπ, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραουλή και Δημητρίου 52, πρώην Διοικητηρίου Ιωδός. Που βρίσκεται το Πορκίτο, τηλέφωνο παραγγελιών στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Εδώ ήταν και η Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στο αυτοκίνητο Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης Arex. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές, τους διαβάσαμε όλους και στα προηγούμενα διαλύματα. Τι ήρεμη, τι όμορφη, τι special εκπομπή ήταν αυτή. Δεν υπήρχε ο άνθρωπος που θα σε καπελώσει. Δεν υπήρχε ο άνθρωπος που σε διακόψει, ίσως από το τρομακτικό γκολ πανηγυρισμό που έκανε ο Γιώργος. Που πήγε να μας στείλει με καρδιά να βγούμε. Καρδιά δεν έχουμε, καρδιά θα αποκτήσουμε. Τι όμορφο που κύλησε η εκπομπή. Τη χάρηκε ο ακροατής. Τη χάρηκε ο ηχολήπης. Κοίτα, γελάει ολόκληρος. Τη χαρήκατε εσείς. Έτσι. Αμάν. Κάτσε ρε Γιώργο, μην κόβεις πάνω στο καλό. Όχι εγώ, η κοπέλα. Τι κοπιά είναι αυτή. Χαρά. Πολύ χαρά δίνει αυτή η χαρά. Πολύ καλοφτιαγμένη. Μπράβο, ναι. Πανέμορφη. Είδατε τι ωραία πήγε η εκπομπή όταν μπορούμε να ανταλλάζουμε απόψεις και με τους ακροατές και μεταξύ μας. Δηλαδή, σε κοιτάω με τα μάτια μου, λες κόψε, μιλάω εγώ. Είναι εδώ ο Μικι Μάου, άλλος δε παιδί μου. Επειδή δεν έχει επιχειρήματα, όταν έχεις 4 υποβασμούς και ο απέναντί σου είναι πρωταθλητής, αίτητος, νταμπλούχος και τα 3 τελευταία χρόνια έχει φέρει 2 νταμπλ στην πόλη και 3 κύπελα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο μόνος τρόπος για να αντικρούσεις, να αντιπαρατεθείς, είναι να το διακόπτεις συνέχεια, να τον καπελώνεις με την αγριοφωνάρα σου, μήπως και περισσώσεις τίποτα, μήπως και πάρεις κανένα like από τους συνοπαδείς σου. Ο μόνος τίτλος που παίρνεται είναι του Γκέμπελς κάθε χρόνο. Φίλε Ζαχουά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο εδώ που ανανεώνουμε το ραντεβού μας με Ράδιο Μαρμίτα, με το συμπαραγωγό το Ζάχο τον Τρούλινγκ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και είμαι πολύ περίεργος να δω τι τοποθέτηση θα πάρει για τα επεισόδια της αγαπημένης του ομάδας που έγινε σήμερα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Παναρέτου, το μερισσοκόμο μας, τη τηλεοπτική Μαρμίτα και το Στελάρα τον Παπαντονίου, τον ιδιοκτήτη του site Pauk Day, που ήταν εδώ άλλη μία φορά συμπαραγωγή. Ήταν η αναπληρωματική του Μικι Μάου που έλειπε σήμερα και ήταν καταπληκτική, φανταστική και ενημερωμένη όσο κανείς άλλοτε. Κάντε μια αποφώνηση και να φεύγουμε. Δεν έχω να πω κάτι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Αυτό.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και εμείς. Άρεσε, περάσαμε ωραία. Να υπενθυμίσουμε φυσικά για τα ασπρόμαυρα αδέρφια ότι έχουμε να παίξουμε με Κολοσσό Ρόδου το Σάββατο σε ένα μάτς το οποίο αναγκαστικά πλέον όλα τα μάτς είναι ζωής και θανάτου. Γνωρίζουμε ότι η ομάδα μας δυστυχώς είναι σε χειρότερη κατάσταση, αλλά πρέπει να πολεμήσουμε. Πολύ μεγάλο μάτς στο Βόλο για να συνεχιστεί το αίτητο, γιατί είναι γεγονός ότι βλέπω από πάρα πολλούς το περνάνε λίγο στο φλού ότι η ομάδα, δεν ξέρω αν το ξεχάσατε, συνεχίζει να είναι αίτητη, δηλαδή δημιουργεί χρονικά ένα απίστευτο ρεκόρ και ασχολείστε με την καλύτερη τέτοια, την καλή άμυνα του Ολυμπιακού κτλ. Πρώτος και στην επίθεση είναι που μου ακούγεται. Πρώτο σκόρο ενέχει το Σβιντέρσκι και τέτοια. Να φτιάξει λίγο ο Πάουκ για μένα, να πούμε λίγο για Πάουκ που δεν πάμε στα γρήγορα. Πρέπει να φτιάξει λίγο την άμυνά του. Με στεναχωρεί το ότι ο προπονητής προχώρησε σε αλλαγές που πήγαν την ομάδα καλύτερα μόνο αναγκαστικά λόγω τραυματισμού. Δηλαδή, παίχτης ο οποίος δεν έπαιζε καλά στην άμυνα έπρεπε να τραυματιστεί για να μπει κάποιος άλλος. Παίχτης ο οποίος δεν πήγαινε καλά και παίζαμε άλλο σύστημα έπρεπε να τραυματιστεί για να μπει κάποιος άλλος και να αλλάξει το σύστημα. Αυτό λίγο με στεναχωρεί και με προβληματίζει. Εμπιστοσύνη στη διοίκηση, εμπιστοσύνη φυσικά και στον προπονητή. Και φυσικά να πούμε ότι αρχίζουν τα υπόλοιπα σιγά σιγά από τον Νοέμβριο αθλήματα. Φέτος ο κόσμος να στηρίξει το γυναικείο βόλεϊ, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ και έχουμε και δυνατό συμπολίτη. Θα γίνουν γερές μάχες και εκεί. Και φυσικά πρεμιέρα αρχές Νοεμβρίου με το γνωστό άγνωστο σωματείο των κόκκινων κάτω στο βόλεϊ για μια χρονιά που είναι φυσικά μια κούρσα για δύο άλογα. Ωραία, θα τα πούμε και σε μια άλλη εκπομπή. Ναι, απλά τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή τύχη στον Κοροβέση, να μην του συμβεί κανένα ατύχημα μετά τις προαναγγελίες που είχαμε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που κάνουν εκπομπή και ακόμα είναι ελεύθεροι, ενώ απειλούν ανοιχτά τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές, βρίζουν κτλ. Και καλά θα ήταν από αυτή την κυβέρνηση να πάψει να υπάρχει αυτή η ασυλία σε ορισμένους κυρίους για αποφυγή ομοίων καταστάσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το κοινό του Λίμπερο, όλους τους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, τον ηχογλύφτη μας, τον Χρήστο τον Κιώση, που ήταν πολύτιμος συμπαραστάτης και συνεργός στη σημερινή εκπομπή. Τα λέμε αύριο στις 9 με Ζάχο Ντρούλιν και Ράδιο Μαρμίτα. Ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα και την πολύ συναρπαστική και ενδιαφέρουσα παρέα του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, δεν το κουνάει κανείς. Ρούπι από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Γιώργο Μελισσοκόμο και Στέλιο Μπαντονίου. Auf Wiedersehen.